καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πρώτη κραυγούλα, την αυγούλα, το πώς θα κάνουμε τον πάσιμο στην εκπομπή, το πόσο δυνατή ανάσα θα πάρουμε και το πόσο θα μας βρει και θα μας βγει όλη η βραχνάδα της χθεσινής νύχτας και της κάθε νύχτας. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι πως όταν μπαίνεις στην παραλία και αισθάνεσαι στην θάλασσα μάλλον και αισθάνεσαι την κρυάδα, έτσι ακριβώς είναι μια βαθιά βουτιά. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μαθημένοι να παίρνουμε τις κρυάδες, πόσο μάλλον μια τέτοια ημέρα, ένα τέτοιο πρωινό. Όσο θες και να τα αφήσεις πίσω, όσο θες και να πεις ότι έλα βρε τώρα βρε, τι είναι αυτές οι τσικνοπέμπτες, τι είναι όλη αυτή η κατάσταση, δεν γίνεται. Αισθάνεσαι μια μικρή, ένα μικρό κόμπο, ένα μικρό σφίξιμο, διότι έξω γίνεται σφαγή. Υπάρχει κόσμος παντού, μουσικές ακούγονται ακόμη από παντού. Εδώ απέναντί μας χαρακτηριστικά έχει κάτι πριόνια ακούγοντα, κάτι διόνιου. Πόσο να είναι σε παρασύνου και λες γιατί βρε. Πας και δεν είσαι ένα με αυτούς. Αλλά από την άλλη έρχεται η ευθύνη, αυτό που έλεγε και ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη. Μας περικλεί ένα τεράστιο πέπλο αγάπης για την ευθύνη που έχουμε απέναντί σας για το πρωινό, για την ενημέρωση, για τη συντροφιά, την παρέα, όλα αυτά που μας βάζουν να πούμε απεταξάμιν τα βραδινά, απεταξάμιν όλους αυτούς που το μυαλό τους το έχουν στην καλοπέραση, στο χαμ-χουμ, στα καρναβαλάκια, στα σουβλάκια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και δεν κοιτάνε τους παραγωγικούς ανθρώποι που σηκώνονται πρωί πουρνό. Και ένα τέτοιο παιδί είναι σήμερα δίπλα μαζί μου, ένας τέτοιος άξιος άνθρωπος ο οποίος δεν βγήκε καν τη νύχτα έξω. Σου άνοιξε το, όχι, το λάθος μικρόφωνο σου άνοιξε. Για μίλα, έλα, ένα-δύο. Εντάξει, εδώ είμαστε στον αέρα. Ένας τέτοιος άνθρωπος, κύριε και κύριοι. Τώρα δεν ξέρω, κανονικά δεν πρέπει να σε δώσω και στον αέρα, ας πούμε, ούτε το όνομά σου, ούτε σε έκανα και τάγκα, ας πούμε, και τα λοιπά, διότι θα πούνε άλλου, γιατί βραγόρι μου, δεν βγήκες χθες το βράδυ και έρθες τον Μπάμπι, δηλαδή τι μαζοχισμός, κύριε και κύριο Άκης, ο συντοπίτης μου από τη Σταυρούπολη, άρτη αφιχθής μετά από πάρα πολύ καιρό, άνθρωπος ειδικών αποστολών. Έμαθα ότι σας έλειψα. Ναι, μας έλειψες και ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε και ποδοσφαιρικά τρομπάρα μας. Ενώ τον Άκη αύριο δεν έχει χαζάκια, θα έρθει στην εκπομπή πριν το 0-3 του ΠΑΟΚ. Ήρθαμε και μετά τη Φιωρντίνα, θα έρθουμε και με τη Σαφή. Ναι, θα έρθει να σχολιάσουμε ποδοσφαιρικά εκεί, καθόλου το παιδί τραβούσε σημειώσεις. Δεν νομίζω, λευκή σελίδα θα έφερε. Στα αυτά που έχουμε να πούμε για το μάτς. Καλημέρα. Τι να πει. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Πόσο θα ήθελα να είχα και ένα και δύο και τρία και τρία και τρία και τρία γερμανικά παιδιά. Είναι η μόνη φορά, δηλαδή το χθεσινό σου τηλέφωνο πρέπει να το βάλω εδώ μαζί σαν την παραβολή. Είναι η μοναδική φορά που πίστεψες στον ΠΑΟΚ. Το φοβήθηκες λίγο. Όχι, το πίστεψα. Το είπα για να πάει γούρι για την καλά. Δεν το πιάσες. Ναι, εντάξει. Μέσα σου βαθιά το πίστευες. Ότι... Πρεούλτα από εδώ που θα πιστεύεις τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, άμα βάλω το χθεσινό τηλέφωνο, το πόσο ήρεμος είσαι, το πόσο ήπιος είσαι, το πόσο. Φαινόταν στον τόνο. Εμείς που σε ξέρουμε και είμαστε και φυσιογνωμιστές και φωνογνωμιστές. Το είχαμε καταλάβει. Η λάβα της Τούμπας. Θα λυγίσουν οι Γερμανοί, πάρε το τροπόνι τώρα, πάρτε το όλοι μαζί και βάλε κάτι από ζάλογκ να χορέψουμε όλοι μαζί. Από τι? Από το χορό του ζαλόγκου. Εντάξει ρε παιδί μου, τι, 32 Ευρώπη. Ρε πάρε και εσύ το τροπόνι σου, κάνε κάτι σκέφα. Εγώ έφαγα τρία, έκατσα. Έχω να βάλω 7 αγωνιστικές γκολ, δεν νομίζω ότι έκατσα και έχασα. Δεν μπορώ να σκοράρω ούτε σε εστία του ράγκμπι. Άστο. Και εσύ ο διπλανός κάνει μια ανάλυση για την ομάδα σου, για τον αγώνα. Εντάξει, γραμμένα όλα κανονικά.
Εγώ περιμένω να δοθεί ο χρόνος μου για να το κάνω. Να ο χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος για σένα εδώ. Έπρεπε ήδη να έχεις φύγει. Νομίζω ότι σήμερα δεν πρόκειται να κοιμηθείς καν. Μόλις επιστρέψεις από το δουλειά, θα τις ακούσεις όλες τις εκπομπές. Τελειώνει το μάτι, κάθε μία ώρα είναι ο Ζαγόρας με τον Παπαδομανολάκη και έκανα παρέμβαση. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε. Και είπα μη βάζεις κάθε Παρασκευή αυτό το κολοτράγουδο. Και φαντάσου πόσο χαρούμενος είσαι που ξέχασες, νόμιζε ότι αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έλεγες. Εγώ του δώσω τραγούδι να βάλει για σήμερα. Ναι, εντάξει, το βάλουμε, θα έχουμε, παίξουμε τραγουδάκια. Ρε φίλε, να σε πω κάτι, δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες, αφού το ξέρεις. Ναι, είναι γνωστό. Απλά τη Δευτέρα που αν μου κάνουν πάλι παραγγελίες ακροατές, θα βγεις τη Δευτέρα. Γιατί κρύφτηκα ποτέ, είχα ένα πρόβλημα εκείνες τις μέρες. Μετά στο κρατικό είχα ένα πρόβλημα στη φωνή μου. Δεν έπιανε το τηλέφωνο, κάτι. Δεν μπορούσα να μιλήσω αφού βραχνιασμένος. Δεν με πήρες εκτός αέρας και μου είπες ανησύχες πως αγόρι μου και δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχες δουλειά. Τι λέει, πώς θα βλέπει. Δώσε και κάτι για αύριο, δώσε και κλίμα. Εντάξει, πέρα από την ήττα του Πάου που χθες έχουμε και τελικό. Το σηκώνω χαλαρά. Χαλαρά κιόλας. Ναι. Ναι, γιατί μόνο αυτή η ομάδα φέρνει τίτλους σε αυτή την πόλη. Έτσι, ναι. Έτσι, γνωστά αυτά. Ναι. Εσύ δεν επιβαίνεις βρε τρύπαλε. Λέγε. Εσείς, άντε, πήγα τα 47 χρόνια ήττη στην Ευρώπη. Πάντως, όχι, εντάξει, μπράβο, σας πάνε και αυτά τα καλά. Θα τα γνωρίζουμε, είμαι 47 χρόνια, αλλά είμαι και από παντού κλειστός. Δεν έχω σκύψει εγώ πουθενά ποτέ. Όχι, βέβαια, τι. Κατάλαβες τι εννοώ. Άμε, τι δεν καταλαβαίνω εγώ. Πλησιάζει τώρα πάλι η ώρα που κάποιος θα πάει να φιλήσει δαχτυλίδια. Τι δαχτυλίδια. Play-off έρχονται. Τι δαχτυλίδια, τι play-off. Για ποιο από όλα τα αθλήματα. Να μη σε νοιάζει, δεν θα σου πιστοπόλεις να το καταλάβεις. Okay. Έγινε, άντε. Άντε. Καλό Σαββατοκύριακο στο Πέλιδε του Πεθύμερου. Επίσης. Γιατί αύριο θα δουλεύεις. Δεν θα πας. Τους νεκρούς σε κάτι κάδους κάνουν κάτι τέτοιοι. Κοίταξε ρε παιδί, ούτως ή άλλως ο Φευγάτος πάντα είναι ο πρώτος. Μας συντροφεύει, απλά είχα πει ότι πότε ήτανε. Μετά την ήττα της ομάδας του Άρεο στο Παλατάκι νομίζω. Κάτι τέτοιο, έχει κάνει μια καθυστέρηση. Λίγο, λιγουλάκι. Αυτό κατά τα άλλα όμως. Επανήλθε δρυμύτερος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Παρασκευής 17 του Φλεβάρι. Μία δύσκολη ημέρα για πάρα πολύ κόσμο. Καλά, όχι λόγω επειδή τώρα των αθλητικών και αυτά. Νομίζω πολύ ψυχαμα το πήραν οι παοξίδες στο χθεσινό 0-3. Το θεώρησαν σχεδόν φυσιολογικό. Σχεδόν αναμενόμενο. Εγώ από τις, επειδή έτυχε να πάω και στο γήπεδο για να κάνω ρεπορτάζ, για να με βγάλει και ο Γιώργος ο Ζαγόρας και βγαίνα κάτι Ήβιτς και κάτι Μιστακίδες και μιλούσανε και με κόψανε. Αυτά να μην ξαναγίνει. Εντάξει ρε εσύ, δηλαδή λέει, πάμε, ναι, πάμε λέει στον Μπάγματ Μανίδη από το γήπεδο. Όπα, έχουμε το Μιστακίδη. Άντε να δούμε τι θα πει. Δεν είπε τίποτα. Τα είπαν οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό που κάνουν τις ερωτήσεις, παύλα τοποθετήσεις οι δημοσιογράφοι. Που έχουν αυτό το κρυφό βίτσιο. Να ξέρετε παιδιά ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, και αυτό είναι παλαιό αξίωμα, είναι ας πούμε η μουσικοκριτική Φερρυπίνη, η κριτική κινηματογράφου και θεάτρο και τέτοια, είναι αποτυχημένοι εντός εισαγωγικών ηθοποιοί. Είναι που είχαν αυτό το αποθυμένο να γίνουν, να ασχοληθούν. Οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα είναι αποτυχημένοι ποδοσφαιριστές που όλοι λίγο παίξανε κάποια ακαδημία, κάτι αυτό κάνανε ράνα, να δεν είχαν το ταλέντο, οπότε περάσανε στην απέναντι φάση. Οπότε έχουν ουσιαστικά το μικρό αποθυμένο να κάνουν δηλώσεις και βγαίνουν σε συνεντεύξεις τύπου και αρχίζουν ένα μακρινάρι τοποθετήσεων. Ουσιαστικά δεν είναι ερώτηση αυτό το πράγμα, είναι τοποθέτηση. Άρης Γάτας. Άρης Γάτας, όλοι. Δηλαδή, ελάχιστα, άκουγα αυτές τις συνεντεύξεις τύπου και άκουγα τους Γερμανούς. Είναι τι ωραία, ρε παιδί μου. Κάναμε δύο. Δεν είναι μια ερωτησούλα αυτό επί του θέματος, γιατί αυτό, ας πούμε, ρωτήθηκε. Γιατί ξέρω εγώ, δεν έβαλε τον Ενρίκε. Εννοώ κάτι. Θυμάσαι εκείνη την. Που είχε βγει και βίντεο τώρα τελευταία. Με τον μεγάλο Κωστή Ραπτόπουλο να ρωτάει τον Άγγελο Αναστασιάδη με τον τελικό της Τούμπας. Ναι. Τακτική και λέει μια τακτική, εσείς ξέρετε λέει, παιδιά, λέει ο Άγγελος. Εμείς θα πούμε τίποτα. Όχι, οι δημοσιογράφοι έχουν ρε παιδί μου αυτό το τέτοιο, ότι θέλουν να κάνουν την τοποθέτηση, ότι βγαίνουν στην συνέντευξη που βγαίνουν
να πούν αυτό που είδαν αυτοί. Να του ακούσει και να πει. Ναι. Του ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει τι λέει. Α, ωραία. Ξέρει τι ρωτάει. Είσαι έτοιμο. Αν κάπω έτσι, α πούμε. Και βγήκα. Άρχισα να κάνω μισή ώρα τοποθέτηση και φυσικά κόβω τον Πατμανίδη. Κλείνω τον Πατμανίδη, κλείνω και τον τάφο του. Αυτό ήθελα να πω. Καλημέρα στη γραβούλα. Χαίρετε. Σήμερα τι έγινε, ρε Junior. Σαν τα χιόνια όλοι. Δεν μπορεί να είσαι μόνο υπεύθυνο απέναντί μα. Δεν πρέπει να είμαστε κι εμεί υπεύθυνοι απέναντί σου. Θα βγούνε. Ποιο, τι άλλου. Και ο Καόλι θα βγει πίσω από σήμερα. Πόσοι Αριανοί έχουν να βγουν στην εκπομπή τόσο καιρό. Θα θυμάσαι καλά, θα βγούνε όλοι, όλοι. Όχι, μα εντάξει. Καλά για τη χρησινή σου παρέμβαση, όλα τα λεφτά ήταν κουντομάτι και φανέλα με τα γάντια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, τρελαίνομαι, δεν μπορώ με αυτό το πράγμα, δεν μπορώ, το βλέπω, το βλέπω χρόνια. Σαν την αστρικάτσα με την παντόλα, ρε, όλα το καλοκαίρι. Ναι, τέτοια φάση είναι, δεν μπορώ. Άμα κρυώνεις, ρε φίλε, βάλε τουλάχιστον μακριμάνικο. Τι μου το, τι μου το φοράς, το κουντομάνικο και το γάντι και το αυτό και το έτσι, άσε βρε τώρα, βρε. Κατάλαβε, εγώ πήρα να κάνω παρέμβαση για την ομάδα σου όμως. Ναι. Κάθισε χαλαρά και έφαγε τρία. Τρία, ρε. Έπαιζε ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του επιβασμού με το δεύτερο του πρωταθλήματος. Εντάξει, okay. Τι θα γίνει δηλαδή, άμα δεν κερδίσει και καμιά παρισσαριακάρα, πώς θα είναι το Άρης, βέβαια. Σου λέω, είμαστε 7 αγωνιστικές χωρίς γκολ. Κάθεστε και χάνετε να πούμε πώς θα ανέβουμε. Μήπως να ξαναπάρουμε τον Κλάους Δανικό. Γιατί τον είχαμε και εμείς παλιά στα παλιά τα χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσει να βάλει κανένα γκολ. Έτσι, έτσι, έτσι. Και είχε σκοράρει μόνο. Είχε βάλει νομίζω ένα γκολ. Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό αυτό είχε κάνει. Στο κύπελο δύο τέρματα που είχε πετύχει. Εκείνο ήταν το σχηρό. Έκανε και το τόξο και έγινε όλη η ιστορία. Έτσι. Έκανε στην Ιστία και έκανε και το τόξο. Έτσι. Πώς είμαστε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό έχει να εμφανιστεί. Ναι, είναι μια εδώ μια αλλού και εκεί που είμαι δεν έχει. Δεν πιάνει κανένα. Εντάξει, αλλά εμφανίστηκε. Γιατί, πώς τυχαίνει τώρα, ας πούμε, να αποκλείεται ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο και να έχεις και τελικό αύριο. Ναι, κατέβηκα και για αυτό το συνδύασα. Βέβαια, θα πας και παιδό. Ναι, δεν γίνεται. Ας τώρα να το κρατήσουμε. Ένα 50-50 υπάρχουν, διαιτησία υπάρχουν ελπίδες. Καλά, εννοείται, εντάξει, αλλά... Ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι, εγώ θεωρώ ότι η έδρα μπορεί να αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα, καλά, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα, μάλιστα, αλλά για δες και τι έγινε με την ΑΕΚ. Ναι, η πίεση όμως θεωρώ αύριο ότι ίσως να είναι ένα παραπάνω στους παίκτες του Άρη. Πέρσι, ειδικά τον Παναθηναϊκό, μετά από 7 χρόνια, τον κέρδισε ο Άρης σε μια εβδομάδα δύο φορές. Στα παιδιά σας. Και μετά έχασε πολύ κάτω. Μετά από 7 χρόνια τον κέρδισε δύο φορές. Τώρα μπει στα καλύτερη περσινή ομάδα, εντάξει, μπορεί. Όχι, απλά εγώ σου λέω με όλα αυτά που γίνανε, το που θα γίνει ο τελικός, όχι κάτω, όχι στα ωράκια. Ναι, ναι, ναι. Εν τέλει ο Παναθηναϊκός κάνει τη ρελάν, στο φέρνει εδώ πέρα, στο ναι. Παλέ. Αυτό λέω θα έχει μια αυξημένη πίεση. Εντάξει, στους... τώρα, τι πίεση που τώρα οι άνθρωποι έχουν 9-10... εκατομμύρια μπάτεντα να πούμε και εμείς έχουμε ένα 200. Ναι, εντάξει, μάλλον αυτό. Και με τους δυο ξένους οι οποίοι θα είναι προφές. Ακόμα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα δούμε. Μπορεί θα να γίνει και... Τι να πω, πολλά με λίγα. Καλά ξεκίνησε αυτό το Κυριακό για το λαό του Άρη πάντως. Καλά ξεκίνησε. Καλύτερος Ιωνούς. Καλούς Ιωνούς. Μάλιστα, να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε, καλή σου μέρα. Τσάω, τσάω. Πολλά λίστατος λαός του Άρη κάνει παρεμβάσεις στο λόγο επειδή πρωί δεν ξέρω αν θα βγει. Δεν το περιμέναμε. Καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν ξέρω αν θα βγει και κανένας ΠΑΟΚΣΙΟΥΣ μετά από όλα αυτά. Είχαμε πει ότι η μυθική ήταν η εκπομπή μετά την ήττα του ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ. Όπου έλεγα εγώ ότι αμάν δεν θα αύριο θα ακούγονται τζιτζίκια. Έτσι. Και τηλέφωνα παίρνανε από τις 6 παρά 10 και σε επαναλήψεις και τα μιλούσανε. Με κάνει τουτούτ και μιλούσανε στο τουτούτ. Θέλανε να πούνε τόσο πολύ. Να μην τα πούνε και κάπου και αυτοί οι άνθρωποι. Ένα λόγο επειδή τους έχει μείνει να μιλήσουν. Αλλά χθες, άλλο με τον Άγιαξ ήταν και αλλιώς το παιχνίδι. Ήταν στα τελευταία λεπτά. Είχε ευκαιρίες. Ο χθεσινός αποκλεισμός. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο. Ότι τη φάγαμε έτσι, ας πούμε, το τρίμπαλο ή το φάγαμε στα τελευταία λεπτά με τον Άγιαξ. Να σου πω κάτι βαθιά μέσα στο φιλάθλο. Μαζοχιστικά τώρα μιλήσουμε. Τώρα δες με τι, γιατί με τι το παθείς όνους μιλάμε. Ότι αν αποκλειστείς, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκλειστείς, αυτό μου λες. Ναι.
Εντάξει, θες να αποκλείσεις τα τελευταία λεπτά αυτό για να έχεις να λες το άμα, το εκείνο, να έξω όλη τη συζήτηση θα γινότανε. Είστε σε αυτό σου λέω ότι το χρυσό παιχνίδι δεν έχει κάτι να δώσει. Στο επίπεδο της συζήτησης ήταν τόσο καθαρή η επικράτηση, ναι, της Σάλκε. Εγώ κοίταξε. Που δεν φτιάχνει κουβέντα, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα. Εγώ αυτό είναι. Νομίζω πως το είχα στείλει και χθες. Ότι εντάξει, εγώ η αλήθεια το φοβόμουν ότι θα ερχόταν το κλατάρισμα λίγο μετά από τόσο φρωμάρισμα. Ναι. Δεν περίμενε ότι θα ερχόταν τόσο πολύ και σε παίκτες που ήταν οι σημαντικοί. Που δηλαδή, ας πούμε, το κέντρο, ας πούμε, όλο το κέντρο ήταν κλατάρισμα τελείως. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, πραγματικά τον Σάχοφ το λυπήθηκα. Καλά, θα πρέπει να. Να καταλάβουμε επιτέλους εδώ στην Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνουμε, εντάξει, ότι δεν γίνεται να απαξιώνεις έτσι οι ομάδες ισχυρότερων πρωταθλημάτων. Όχι, ναι. Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες, πιάς έλαβε τώρα, εντάξει, Σάλκε, υπεσμένοι. Κάποτε τα έλεγαν όλα αυτά και την Τότεναμ. Μα και όλα. Και Τότεναμ, ο Λεβαδιακός Αγγλίας. Αυτό, η διαρκής απαξίωση για κάποιον ανεξήγητο λόγο που γίνεται σε ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή, για να κερδίσεις τώρα ομάδα του επίπεδου Σάλκε, θα πρέπει αυτή η ομάδα πρώτον να βρίσκεται στην κακή της μέρα και εσύ να πιάσεις πολύ καλή απόδοση. Ναι. Όχι απλά μια καλή υπαρκή. Δεν νομίζω τώρα ο Ιβίτς όμως ο ίδιος να υποτιμήσει τη Σάλκε. Δεν ξέρω. Καλά, δεν μπορείς να υποτιμήσεις, ρε εσύ. Ο κόσμος υποτίμησε. Ο κόσμος δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Όμως. Okay. Απλά αυτό σου λέω, σαν νοοτροπία, ας πούμε, σαν αίσθηση. Ναι, αλλά υποτίθεται αυτή η νοοτροπία και αυτή η αίσθηση περνάει και στους ποδοσφαιριστές. Σε μια τούμπα η οποία δεν βγάζει. Δεν βγάζει αυτό που είναι να βγάλει. Το ότι έπαιρνε τα παιχνίδια. Πούσε, δεν μπαίνει. Είναι μια παραδοχή, είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να. Κάπως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα από αύριο. Είμαι ευχαριστημένος που εντάξει, εγώ φοβήθηκα ότι θα γινόταν και τίποτα έκτροπα. Αλλά εντάξει, δεν κουνήθηκε φίλε. Πολύ κακό για το τίποτα. Anyway, θα έχουμε όλο τον χρόνο, κυρίες και κύριοι, να τα σχολιάσουμε αυτά στο πρωινό της Παρασκευής. Αντί να συζητάμε για το τι κάναμε χθες το βράδυ. Και αυτή είναι βάση. Η μοίρα των ποδοσφαιρικών. Χθες ξεχύθηκαν οι κόσμοι έξω στα μπαράκια. Παντού βλέπαμε παρουσίες ντυμένες, νοσοκόμες, ντυμένες αστυνομικίνες, ντυμένες το ένα. Ντυμένες εκείνο, ντυμένες το άλλο. Και εμείς να πούμε τα βόηδια μέσα στα αμάξι, να ακούμε λίμπερο και να πηγαίνουμε στο γήπεδο και αυτό και να βλέπουμε από έξω να περνάμε. Και να σε παραπονιούνται και μετά. Και να περνάμε από έξω να βλέπουμε τις παρουσίες και να λέμε τι ψούτρε, μην πας στο γήπεδο. Αυτά έπρεπε να κάνουμε, να σχολιάζουμε. Σε μια χθεσινή νύχτα και σε ένα τεράστιο hangover που έρχεται να καλύψει όλη την πόλη. Μια δύσκολη μέρα για αρκετούς, γιατί δεν είναι και αργία, είναι και εργάσιμη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος. Η Πέμπτη με Παρασκευή. Θα πληρώσει ισχυρότατο τίμημα σήμερα. Γιατί θα έκανε την παρασπονδία του. Θα βγάλει με φοιτητό κόσμο στο καλά, μωρέ. Εντάξει, ξεστήλ. Είναι που λες ότι μία συστώσες θα κάνω ένα ξενύχτη, ας πούμε, και αύριο υποφέρω. Καλά, τα παλιά τα χρόνια επί Πασόκ. Πήγαινες με τα λουλούδια και τίναζες τα λουλούδια από πάνω σου. Για να πάνε να δουλέψεις. Τα ουίσκια, ξέρω, βρωμοκοπούσες. Να τα ακούσει και η Έλενα έξω, καθαρίστριά μας, να μας τα πει κιόλας. Ας πούμε, θα μας πει στον αέρα, αυτό θα μας πει ότι τα παλιά τα χρόνια σκούπιζα λουλούδια και σαμπάνιες από τους εργασιακούς χώρους. Δεν μου λες εσύ, Χαράλαμπε. Παρακαλώ. Εχθές τον αγώνα σου είδες να φανταστώ από τα δημοσιογραφικά θεώρια. Φυσικά έτσι. Και φαντάζεσαι λάθος, γιατί είμαστε παιδιά του λαού και πήγαμε στην 7 μαζί με όλους τους πολίτες. Στην 7. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί τα δημοσιογραφικά. Τα δημοσιογραφικά είναι για τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμείς είμαστε ένα με τον Παλμό, γι' αυτό πηγαίνουμε στο γήπεδο για να. Νόμιζα πως είχες εσύ κανένα συναπάντημα. Τι συναπάντημα. Εκεί να μάθεις τίποτα για την αξιολόγηση, πότε κλείνει, ήταν εκεί οι αρμόδιοι φορείς. Εσύ, εντάξει. Το 2018 λέει πηγαίνει το χρέος. Ναι, ναι. Συμφώνησα Λαγκάρτ και Μέρκελ, ίσως να έχει να κάνει και με την ήττα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Του να μείνει στην Ελλάδα. Όταν περάσουμε στους 16. Ναι, θα σβηστεί το χρέος, θα σβηστεί μάλλον και ο ήλιος. Όχι, πάντως εγώ χαίρομαι που βλέπω ο Υπουργός Οικονομικών να μιλάει με επενδυτές. Να, έτσι με επενδυτές. Να συναστρέφεται με επενδυτές. Με τον Ιβάν αυτό εννοείς. Εννοείται. Λίγο πάω. Και τον κατηγορούν μετά εδώ πέρα κάτι άλλο. Γιατί πράγμα για το ότι δεν πήγε να μιλήσει για το ελληνικό. Να, για το ελληνικό. Ποιο είπε ότι δεν μιλάει για το ελληνικό. Έτσι, να, επενδυτή. Νάτος. Έτσι. Λοιπόν, 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. Για τους τολμηρούς, τους ξυπνητούς. Καλά, νομίζω ότι σήμερα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτό. Θα προσποιηθούν και λίγο hangover και δεν άκουσα, δεν είπατε.
το κρατάνε τώρα, γιατί ο λαός του ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του, βέβαια, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολύ άμεσες. Δεν έχει τα περιθώρια εδώ που έχουν φτάσει, καμπή που έχει φτάσει το πρωτάθλημα και όλα τα συναυτό. Και νομίζω ότι ο λαός του ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στο κυπέλο. Στο αυριανό τελικό κυπέλου, Άρης Παναθηναϊκός. Νομίζω εκεί πέρα κοιτάνε. Αυτή είναι η άμεση υποχρέωση, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, παιδιά. Και μας ευχαριστεί και μας ικανοποιεί πάρα πολύ όλο αυτό. Χωρίς καζουρίτσα, χωρίς αυτό, χωρίς σουσού. Χαράλαμπε, δεν θέλει να είσαι στο γήπεδο στον αγώνα με τη Σάλκε. Τόλμη θέλει μετά το τρίμπαλο να βγει στο ραδιόφωνο. Έτσι, να βγει στο ραδιόφωνο και να αντιμετωπίζει την κατάσταση. Μα αυτό είναι το πράγμα. Πρέπει να υπομείνει, να υποστεί, να φορτώσει. Αργότερα θα έχει εσύ να την παραδεθεί στον αντίπαλο φύλαθρο. Αυτή είναι η αγάπη, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εμεί βλέπουμε τι μπαλίτσε. Για να υπάρχουν οι κοντρίτσε, να υπάρχουν. Το τζέρτζελο. Να υπάρχει το τζέρτζελο. Βέβαια σήμερα να δούμε πώς θα κατεβούν τα ντεσιμπέλ στο Χρυσανδό. Από την κονσόλα θα πρέπει να κάνουν μαγικά εδώ οι χολύπτες μας. Αλλά θα είναι η μέρα του, του ανήκει δικαιωματικά. Γιατί είναι και, είναι και το pre-game, είναι και αυτή η αναμονή του τελικού του μπάσκετ. Λοιπόν, 6:30 θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, να σηκώσουμε μανίκια και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι και με ψευτοανάλυση, θα έλεγα εγώ, ότι είδαμε, πως είδαμε αυτά που δεν μπορούσε να αποχθέ στον Γιώργο τον Ζαγόρα, γιατί έτσι ξεκίνησε και η εισαγωγή της εκπομπής, ότι με έβγαλε να δώσω κλίμα αυτά και με διακόψανε να πούμε άσε κάτι αυγολέμονη τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε 6:30 εδώ στο Λίμπερο, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Και καλά κουράγια και Παναντόλ και δεν ξέρω και εγώ τι, τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να ξεπεράσεις. Αν και είναι, τώρα δεν θα το έχεις το hangover, τώρα θα είσαι ακόμη κανένα τελευταίο σφινάκι, θα το έχεις πει, θα πέφτεις, θα έχεις χλαπακιάσει όλο το βράδυ, θα έχεις χλαπακιάσει και μία το πρωί και θα την πέφτεις για ύπνο. Τα παρεπόμενα θα είναι μετά, γιατί κάποιοι μπορεί και να ξυπνήσουν σε 2-3 ώρες να πάρει και δουλίτσα. Κάποιοι μπορεί να ξυπνήσουν και λίγο αργότερα, αλλά γενικότερα η σημερινή ημέρα θα είναι ζαλισμένη, πόσο μάλλον και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που τουλάχιστον γλιτώσανε ταξίδια. Ναι. Τα ταξίδια ως αργά. Γιατί εντάξει, όσο να είναι κάτι. Εγώ εκεί πέρα από τότε πάντως νομίζω στο χαπί, τουλάχιστον ήταν καλά τα σουβλάκια. Ήταν καλά τα σουβλάκια, κάτι πάντου. Κάτι ήταν γι' αυτό. Σουβλάκι πριν, σουβλάκι μετά, γενικά μια ένα σουβλάκι. Ναι, ναι. Οι Γερμανοί πετύχανε την καλύτερη δυνατή συνθήκη στο να έρθουν εκδρομή, νομίζω. Ναι, ήρθαν όλοι οι βετσινετσίνε εκεί, φυσκωμένοι. Απολαύσανε γι' αυτό και χθε το γήπεδο. Ο Μπίζε έγινε... νομίζω ρευότανε λίγο εκεί πέρα, όταν έτρεχε. Χθε το γήπεδο δεν έγινε, όχι απλά απόλυτο στο παραμικρό, δεν υπήρχε ούτε μία αντέκκληση. Ευρωπαϊκό, παραλίγο να ανταλλάξουν και κασκόλ. Ούτε ένα ύψωμα μεσαίου δακτύλου δεν υπήρξε. Κάτι πάνω λίγο πήγαν να βγούνε από ό,τι έμαθα. Τίποτα. Εμεί ήμασταν κοντά στου παδού του Σάλ και δεν έγινε απολύτω τίποτα. Ένα ουσιαστικά κανένα δυο μεμονωμένα περιστατικά, μάλλον θα τα χαρακτηρίσουμε. Κύριος ήρθα, κύριος έβγω. Δεν. Λειτουργήσε η ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις και καλό και καλά έγινε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκετε και μας γράφετε και μας συντροφεύετε και μας ανοίγετε τα μάτια και μας στέλνετε πάνω απ' όλα... Μας στέλνετε πάνω απ' όλα κρυμμένες λεπτομέρειες της ζωής, οποίες δεν έχουμε χίλια μάτια να τις ανακαλύψουμε μόνοι μας. Και θα αναφερθούμε και λίγο αργότερα σε αυτές. Παρασκευή 17 του Φλεβάρη σήμερα. Θεοδόρου Μεγαλομάρτυρος του Τύρονος, Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας των Βασιλέων, Άγιος Θεόδωρος Βυζαντίου. Και εορτάζουν ο Θεόδωρος, ο Θοδωρής, ο Θόδωρος, η Θεοδώρα, η Δώρα, η Θοδώρα, η Δωρούλα, η Ντόρα, η Πουλχερία, η Πουλχερίνα, η Πουλχερίτσα, η Πουλχερό και η Πουλχέρη. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, αλλά λέω τους εορτάζουσες, διότι Μάζος Βατμανίδης Κόμπανη, κυρίες και κύριοι, έρχεται να αναπληρώσει κενά μέσα στην ελληνική δισκογραφία, γιατί είμαστε μοναδική μπάντα που έχουμε γράψει τραγούδι που έχει αναφορά στο όνομα Θεοδώρα. Άντε, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καμία αναφορά. Νομίζω ότι η Θεοδώρα κάπου σε κάποιο ποίημα που έχει μελοποιηθεί, αλλά είναι αναφορά στην Αγία Θεοδώρα. Κανένας Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε γράψει επί τούτου, διότι τι έκανα εγώ στιχουργός και ως σκαπανεύς
έψαξα να δω που δεν έχει αναφορά σε όνομα για να καλύψω το κενό. Ναι, και είπε Θοδώρα. Υπάρχει σε στα πάντα σχεδόν αναφορά και γραμμένα τραγούδια και μόνο για το Θοδώρα δεν υπήρχε. Και έτσι καθίσαμε εμείς και γράψαμε το. Μαρία Κατερίνα. Όχι, όλα. Το ακόλουθο τραγούδι θα ακούσουμε μια-δυο στροφούλες για να καταλάβατε να ξεκινήσει έτσι η μέρα. Και επιστρέφουμε εδώ στο Λόγο Επειδή για να δείτε κυρίες και κύριοι ότι παράγουμε έργο αν μη τι άλλο και καλλιτεχνικό. Το φανελάκι λένε κασκόρσε και παίρνουν τέζευε αντί για όσε. Αντιφραπέ πίνουν καφέ ολέ και εμείς φωνάζουμε μόνο παοκόλε. Και επικαιρό για τη χθεσινή ημέρα για να δείτε. Μόνο που λέμε για τη Γαλλία και δεν λέμε για τη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά κάθε κομμάτι μας είναι μια διαχρονική αξία και εστιάζει στα γεγονότα. Και το γαλάζιο λένε τυρκουάζ κι απαραλία προτιμούν μια πλάζ. Δεν έχουν το όμο και τους πια οι Γάλλοι. Με μας είσαι λοιπόν είσαι με τους άλλοι. Δεν έχουν το όμο και τους πια οι Γάλλοι. Με μας είσαι λοιπόν είσαι με τους άλλοι. Άσε τώρα τα Παρίσια, έχω εγώ παπιά μανίσια. Άσε τα Παρίσια τώρα και έλα το βρε Θεόδωρα. Και έλα το βρε Θεόδωρα. Ζητήστε όνομα για να γράψουμε τραγούδι μεγάλο. Και εμείς θα το πράξουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίπερο 107,4 αλλά και στα μυστικά καταγόγια της Μπάμπης Μποτμανίδης Κόμπανη. Εκτός βέβαια από γιορτές έχουμε και γενέθλια, διότι σαν σήμερα στις 17 του Φλεβάρι γεννήθηκαν και μερικές μυθικές μορφές του αθλητισμού, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν το 1963, αλλά κυρίως εμάς ποδοσφαιρικούς μας ενδιαφέρει ότι γεννήθηκε το 1966 ο Γιάννης Καλιτζάκης, ένα από τα... από τους πιο τελικά τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται, ναι. Αέρινους. Και τη Λασποτήρα. Τάκλεις ο λαιμό. Αν κάτι θες να προσδιορίσεις κάπως ας πούμε τα 80's, 90's, πας εκεί. Καλτζάκης είναι μέσα από τις 5 αμυντικές μορφές του. Όταν έβλεπες κάχας, οι δηλώσεις του... Ακόμα και τώρα. Έκανε δηλαδή πραγματικά τον έκανα γνωστό στους μικρότερους. Ακόμα μικρότερο, και τώρα. Δεν έπαιρνε περισσότερο να τον είδα αυτόν τον παίκτη να κάνει τις δηλώσεις και να μην καταλάβανε ας πούμε τι παίκτης ήταν. Αλλά είναι ο center back της παλαιάς κοπής. Είναι ο ορισμός του 80s, 90s center back. Ναι, ρε παιδί μου, η μπάλα ή ο παίκτης. Έτσι. Το 1971 γεννήθηκε ο Ήλια Ίβιτς. Α, έχει γενέθλια σήμερα ο... Βλάνταν. Ναι, ο Βλάνταν. Εντάξει, ο αδερφός, ρε παιδί μου. Ο Βλάνταν, ο οποίος χθες δεν ήταν σε καλή ημέρα, είναι η πραγματικότητα. Δικαιούται για αυτός μια κακή ημέρα. Εντάξει, δικαιούται. Ξέρω εγώ, υπάρχει η δικαιοσύνη. Πάντως είδες όμως. Στον αθλητισμό δεν υπάρχει δικαιοσύνη, να το ξέρεις. Οι Σέρβοι όμως έχεις παρατηρήσει. Λες και βγαίνουν από γραμμή παραγωγής. Δεν βλέπεις το θυμό τους, τη λύπη τους, αυτό το ανέκφραστο, ρε παιδί μου. Το εισήγαγε πρώτη φορά ο Μπάγεβιτς μετά. Αυτό είναι μπαγκετσιφικό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, παλιότερα είχαν περάσει και προπονητές από την Ελλάδα που ήταν ιδιαίτερα οξύθυμοι. Μπλάζεβιτς, Πέτροβιτς. Είχαν, ρε παιδί μου, ένα διαφορετικό. Δεν σου θυμίζω που σου έβγαινε τον Μπάγεβιτς. Πάρα έχει, πολύ. Έχει. Αυτό λες και κατά ποιοι μπαστούνι, ρε παιδί μου, εκεί. Εντάξει, έχει πάρει. Το χέρι σταυρωτό. Έχει μελετήσει προπονητές ο Ιβιτς και Μπάγκετς, αλλά και Σάντος. Ναι. Έχει και Σάντος, ας πούμε, από κάτω. Ο Σάντος ήταν πιο, ας πούμε, είχε περισσότερο πρίο μέσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, ο Γκαστόνε δεν γίνεται με Λιτζανή. Σωστό κι αυτό, ναι. Θα μας πάθει τίποτα καμιά μέρα, θα μας μείνει στα χέρια. Από τις προπονήσεις είναι η Μιλτζάνη, κατευθείαν δηλαδή με το καλημέρα.
Ξεχάσαμε να πούμε ρε, ότι για τη Χρυσινή ήταν φταίει η Αθήνα, ρε. Πώς δεν το πάμε να πούμε. Γιατί, ναι, ναι, εννοείται. Για το κράτος των Αθηνών, ναι. Καλά, πάντα φταίει η Αθήνα, εννοείται, σε οτιδήποτε. Ακριβώς. Και για το σημερινό hangover φταίει η Αθήνα που θα έχει ποσός κόσμος. Ρε, για τη Χρυσινή ήταν λάθος ενέργειες των κυβερνήσεων, δημιουργήσανε το Σκοπιανό, ήρθαν εδώ Σκοπιανοί, δημιουργήθηκαν καταστάσεις, χάλασε. Οι χειρισμοί, τόσα... στο βάδο, στον οπαδό και. Οι χειρισμοί πάνω στο επονίδι στο χρέος τόσα χρόνια. Έτσι, πάντα υπάρχει μια δικαιολογία να φταίει η Αθήνα. Τι να κάνουμε, εντάξει, γιατί όχι, να φταίει. Γιατί όχι, εμείς... Το μουζοξύδικο που κατέβαινε συνέχεια ο Κλάους ήταν στην Αθήνα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα υιοθετούμε. Δεν τις απόψεις. Δεν γνωρίζουμε και δεν απαντούμε. Σε φιλούμε, τσάο Νίκο, τσάο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM κενό, μηνυματάκια αποστολή 45-45-26. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκετε και μας κάνετε τα like σας. Γενέθλια έχει και η Πάλι Paris Hilton το 1981. Αξία αρτίστρια, κάποιος άλλος έτσι, γιατί και αυτή είμαι στον αθλητισμό. Άξια κληρονόμου. Βέβαια, όλη η μέρα βέβαια είναι γύρω από τα τραγούδια της Μπάμπης Μπατανίδης Κόμπανη. Να πούμε χρόνια πολλά στο Μάριο Σλαμά. Σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Όλγα Τρέμι. Θα υμνηθεί ποικιλό τρόπο, νομίζω. Είναι τόσο. Θα σχολιαστεί. Θες να ακούσεις ένα ενδιαφέρον γεγονός. Η καρδιά για σένα τρέμει που λέει και το τραγούδι μας. Πες τι έπαθα η Έρμη. Για πες. Η Όλγα Τρέμι είναι ίδια ηλικία με τον Βασίλη Λεβέντη. Σοβαρά μιλάς. Τι λες, ρε, αποκλείεται. Ψάξε να δεις. Το 51 ο Λεβέντη. Και με τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα τον καημένο τον άνθρωπο το φάγανε, του κλείσαν το κανάλι και τελείωσε. Ναι. Τότε εκείνα τα χρόνια έχασε. Το γεράσανε πριν την ώρα. Έχασε 20 χρόνια από τη ζωή του. Τι λες τώρα, μπράβο. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πολύ σπουδαία να το λέτε κι εσείς στα αναμεταξύτωνε. Σαν σήμερα στις 17 του Φλεβάρι το 1982 καθιερώνεται στην Ελλάδα ως ισόκυρος με το θρησκευτικό πολιτικός γάμος. Το πόσο προοδευτική το χώρα πόσο? Μόλις το 1982. Ποιος έπρεπε να έρθει στα πράγματα. Έτσι, για μεγάλη, την κοινωνική απελευθέρωση. Μεγάλη πασοκάρα. Τον οποίο δεν τον πολυδέχτηκε η προοδευτική μας εκκλησία. Αφόριζε, έκανε, παντρευόταν. Απαγόρευε να γίνεις νονός αν είχες παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα ο κόσμος. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει νομίζω καμία δεκαετία, δεκαπενταετία που λόγω κρίσης. Το ρίξανε εκεί, ναι. Είπαν ότι εντάξει, πρέπει να κάνουμε πίσω. Διότι εντάξει, ο κυρίαρχος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία αντιμαχόταν τον πολιτικό γάμο. Ήταν ότι χάνουμε. Χάνουμε στα έσοδα. Αλλά τότε ήταν εντάξει, ήταν και άλλοι. Καλά, ναι. Ήταν ο Αυγουστίνος Καντιώτης. Ήσουν αμαρτωλός. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλος ο λαός του Άρη είπαμε σήμερα. Θα παρελάσει από το λόγο. Όχι, όχι, λάθος. Τώρα μόλις πληροφορήθηκα, πίστεψέ με στο φως μου. Ναι. Μου λένε 0-3 και λέω εσύ, τι έγινε πάλι. Γιατί δεν, μα είναι δυνατόν να μην έμαθες χθες το αποτέλεσμα. Όχι, κοιμήθηκα σχετικά τέτοιο. Καλά, ναι, και δεν ξέρω και περισσότερο σε πήρα για το jackpot. Είχαμε τίποτα jackpot. Είχαμε και έχω να το καταγγείλω και δεν ξέρω γιατί. Είχαμε έναν υπερτυχερό, ο οποίος κέρδισε τα 16 εκατομμύρια ευρώ από την Κύπρο, από τη Λεμεσό. Από τα αδέρφια μας, από την Κύπρο. Ποια αδέρφια μας, έρχονται, μας παίρνουν τις θέσεις στα The Voice, στα Rising Stars, σε όλα τα reality. Και μας παίρνουν τώρα και τα λεφτά και δεν μας δίνουν και το 12 στην Eurovision. Ευτυχώς δεν έχουμε Κύπρο στο Survivor. Ένα δέκατο, μισό λεπτό. Αχ, έτσι αγόρι. Έτσι. Και όχι ρε, τώρα με στενοχώρησες. Διπλό το κακό. Λέει, διπλό το κακό. Και το Τζόκερ και ήττα του... Και στη Τούμπα. Ναι, 0-3. Ωραία. Αύριο πώς το βλέπεις το μπασκετάκι? Δεν με συγκινεί. Δεν σε συγκινεί καθόλου, Αριανός, είσαι Αριανός. Ακούγες... Τώρα λένε αν ακούσεις το ραδιόφωνο, τώρα αύριο να πάρουμε το τέτοιο θα δώσει όθηση. Ρε, πέφτω ρε. Δεν βλέπω φως στο ποδοσφαιρό. Τελειώσαμε. Έχεις φωνή ποδοσφαιρικού, γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορείς τώρα να είσαι σε αυτό το τέλμα. Ναι. Είσαι σε τέλμα. Ακριβώς. Κατάλαβες. Οχ, τι γίνεται πίσω εκεί, έχει ανάψει το τέτοιο. Έχει τέτοιο, φτιάχνουν τα καφεδάκια εδώ και καταλαβαίνεις. Πήγανε γήπεδο οι δικοί σου εκεί? Όχι. Κανένας. Όχι, τέλος πάντων είναι σε κακά χαλιά. Δηλαδή,
να κάνω. Περαστικά, περαστικά. Ναι, δεν ξέρω τώρα περισσότερο. Το βρίσκω να μάθω τώρα, σε λίγο. Α, θα ακούσει εκεί το τρίτο ημίχρονο. Θα ακούσει τόσε πολλέ απόψει που δεν θα καταλάβει τίποτα, νομίζω. Αυτό είναι σίγουρο, δεν υπάρχει, αλλά περίπου χοντρικά έτσι. Για να δω τι έγινε. Χοντρικά θα στα πω εγώ ότι ο Πάουκ δεν άξιζε κάτι παραπάνω. Πάρα πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Για μένα. Τέλειος. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά και τα λέμε, έτσι. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι λέει, ευτυχώς πιάσαμε το στοίχημα. Ναι. Είχα παίξει τον ΠΑΟΚ διπλό. Α, ωραίος, μεγάλη πιστοσύνη. Και τον Άρη μονο, άσο μονο αποδεκτό. Άσο πού, πού. Με τη ΔΕΗ δεν έπαιζε χθες. Με την. Με τη ΔΕΗ. Έπαιζε με τη ΔΕΗ γιατί ο ΤΕ είχε ρεπό εχθές. Ωραία φωνούλα έχεις. Ναι, πάμε σε τέτοια. Σαν τη δικιά μου μετά από live. Έτσι. Φάγαμε το αρνί το μεσημέρι, φάγαμε και το λουκάνικο το βράδυ. Ναι, έτσι, το μπουλκουμπέ, μια χαρά ήρθε και έστρωσε. Ήρθε, η τσικλοπέμπτη ήταν γεμάτη, γεμάτη. Και επειδή ξέρω ότι του κόλλησα τώρα, δεν έχω την απόφαση, θα σε ξαναπάρω σε κανένα πεντάλεπτο. Εντάξει, εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Δεν πειράζει, αλλά είσαι ο πρώτος παοξής που βγαίνει μετά από τρεις συνεχόμενους αριανούς. Έπρεπε να γίνει και αυτό. Πόλος και ήταν πολύ light όμως. Ναι, καλά. Περιμένω κάτι περισσότερο, δεν είναι. Ρεσίλογο, επειδή είμαστε εδώ, έχουμε διαφορετικό ήθος και επίπεδο. Αν μη τι άλλο, εντάξει, στις άλλες μομπές μπορεί να μεταλλαχθεί το πράγμα, αλλά εδώ εντάξει. Για το ματσάκι το χάσαμε εμείς μόνοι μας, εγώ πιστεύω, είναι από τα λάθη που μας έδωσε ο προπονητής, αλλά για μένα είναι και καλύτερα, εντάξει, τώρα πού θα πηγαίναμε, ρε, εντάξει, καλύτερα να δώσουμε βάση εκεί που πρέπει και όλα τα άλλα θα γίνουν, δεν πειράζει. Αρκεί να μην είναι αυτό η απαρχή μιας έτσι κάμψης βέβαια. Ναι, ναι, γιατί αυτό. Είναι κάμψη, έλα, να μας πάρει από κάτω το φορμάρισμα. Γιατί πάω και είσαι, μια χαρά τα κάνεις όλα, ρίχνεις μια έτσι και αρχίζεις πάλι τα γνωστά. Είναι να φύγει ο Σαββίδης από την Πάρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν θέλει, δε θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ για να αρχίσει πάλι. Είχες αυτό το παιχταρά τον Λουάρδα και κρατάς τον παλτό τον πίσω. Το ένα, όλα. Δεν θέλει πολύ. Τι, να σου πω κάτι. Ένα αρχή την Κυριακή είναι υπόθεση. Για να τα κάνεις όλα για μπαλό ξανά. Μου λες, για πες μου τώρα Πασαραϊκός με τη Λαμία τι έκανε. Άστα. Με κατηγορούν όλοι οι Αριανοί. Τι να κάνω ρε παιδιά, έχω να βάλω 7 αγωνιστικές γκολ. Τρία φάγαμε, τρία. Δεν μπορούν να χαρούν οι άνθρωποι ρε φίλε, δεν μπορούν να χαρούν ρε φίλε. Τρία, τι να κάνουμε, ας μας δώσει κανένα δανεικό ο Άρης να ενισχυθούμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε στα μαύρα με στα χάλια. Άρα η Λαμία ξέφυγε, αυτό μας ενδιαφέρει. Πήγε στους 6 νομίζω βαθμούς διαφορά. Ήταν στους 3, πήγε στους 6 αυτή τη στιγμή. Γιατί θυμάμαι μια τελευταία δήλωση του Αναστόπουλου που έλεγε ότι όταν θα ξαναγυρίσουμε θα είμαστε πρώτοι. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις, προσπαθώ να ταράξω τα νερά για να μιλάμε για τον Άρη. Δεν πουλάς σήμερα. Δεν πουλάς. Τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι με λιστάλαχτες φορούλες υπάρξεις, φωνάξαν λίγο παραπάνω και ήταν σχετικά λίγο ήρεμα τα πράγματα. Όχι μου, εντάξει, τα στραβοστονιάσματα τέτοια δεν είχαμε. Δεν σου λέω πάντως επειδή, εντάξει, γνωρίζουμε λίγο ιδιοσυγκρασία παοξή, δεν θέλει πολύ να περιοδοτηθεί μια κατάσταση. Άμα τα κάνουμε καμιά γελίτσα λίγο τώρα την Κυριακή θα αρχίσουμε λίγο. Αυτό είναι το πράγμα. Και γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή δυστυχώς μας έχουν μάθει έτσι έχει εκπαιδευτεί το κοινό, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει μύρλα, γκρίνια και τέτοια. Ναι, μα άμα πάει κάτι καλό. Προχθές ο Άρης κάνει την γκέλα στο αγροτικό. Όσες εκπομπές ασχολήθηκαν με τον Άρη, πήρανε φωτιά, γραμμές, τον Ατάλο, αυτό, ναι. Κρωματικότητες 100%. Κάνει χθες ο ΠΑΟΚ αυτό το 0-3, όλοι να βγουν να μιλήσουν. Ναι. Άμα κέρδισε σήμερα, δεν θα υπήρχε πάλι. Ναι, μωρέ, η ζωή είναι ωραία. Και εμείς σας τα λέγαμε και όταν εμείς αυτό τα λέγαμε γι' αυτό, επειδή τα λέγαμε σήμερα, μετά το ψιλοπουλγουμέ, θα είναι ναι. Του Αγίου τα λέγαμε. Δεν ξέρεις πότε κανείς τι είπε ή όχι. 2-31-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι παοξίδες έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν την ατζέντα όπως προσπάθησε ο προηγούμενος. Αλλά είμαστε και σε... Είναι και δύσκολη ώρα τώρα. Καλά, δεν είναι μόνο δύσκολη, είναι και αναμονή κιόλας. Υπάρχει και το μπασκετάκι αύριο, υπάρχει και ο τελικός. Ο Άρης ουσιαστικά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Έχει τη χρυσή ευκαιρία. Να κάνει 1500 θα μπουν. Και λιγότερη. 1100 νομίζω, 1100 και καμιά 1000 της Ομοσπονδίας που τώρα δεν ξέρουμε πώς θα διανεμηθούν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο να είναι η ομάδα που φιλοξενεί τον τελικό, πάντα βρίσκει μια κερκόπορτα.
να πάρει το κάτι της, τα σπορά και τα παραπάνω. Με καλές καιρικές συνθήκες. Σήμερα, χθες, είχαμε ένα εκπληκτικό καιρό. Ο κόσμος νομίζω το απόλαυσε, το διασκέδασε. Βγήκε από νωρίς, είχε λιακάδα. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Δεν έκανες τίποτα χθες. Περίμενες πώς και πώς να έρθει 10 η ώρα να δεις τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ψώνησες από σβέρκο. Μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου. Με πάρα πολύ υγρασία και χθες στο γήπεδο. Αυτό την αισθανόμαστε στο μεδρύ μας. Δεν είχε άμαν το κρύο, δηλαδή ήταν πάρα πολύ παλευτικά. Σε τρυπάει. Αλλά ναι, παραστρίψεις και κόβεται το χαρτάκι. Κόβεται το χαρτάκι, ρε παιδί μου. Είναι υγρό, δεν χρειάζεται τόσο αλλιώσεις. Μέχρι και 10 βαθμούς στη μέγιστη τη στιγμή το μεσημεράκι η θερμοκρασία. 90% αυτή τη στιγμή η υγρασία. 5 βαθμούς και το βράδυ θα έχει 93. Βράδυ Παρασκευή σήμερα θα είναι ένα νεκρό, δεν θα βγει κανένας. Τίποτα, θα είναι σαν Δευτέρα όλοι. Πάντα το γνώριζα και εγώ από όταν δούλευα στα μαγαζά τα νυχτερινά. Τσικνοπέμπτη κάναμε το μεγαλύτερο τζίρο της χρονιάς. Κανονικά, το μεγαλύτερο ταμείο. Εκπληκτικό πράγμα. Παρόλο ότι την επόμενη μέρα ακολουθούσε εργάσιμη και. Και την Παρασκευή ήταν σαν να είναι Τρίτη, ναι, ξέρω εγώ. Ήταν τραγωδία. Ότι, Black Friday αύριο σήμερα για τα μπαράκια και τα μαγαζιά. Το ρεκόρ σε κλείσιμο σε μαγαζί. Δεν ξέρω αν είναι στη Θεσσαλονίκη το έχω πει αυτό. Γιατί υπάρχουν τέτοια στατιστικά στοιχεία που δεν υπάρχουν. Το έχω ακούσει, ρε παιδί μου. Για πες έτσι, επειδή έχεις ακούσει. Αυτό που έχω ακούσει εγώ είναι γνωστό, τέλος πάντων, αυτεράδικο στη Θεσσαλονίκη. Αυτεράδικο. Παίζει ροκ. Ναι. Που η ονομασία του παραπέμπει σε πρωτεύουσα ευρωπαϊκή. Ναι. Έχει, λέει, ότι Τσικνοπέμπτη έκλεισε 2 η ώρα το μεσημέρι. Αυτεράδικο, ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Α, έκλεισε. Εγώ νομίζω θα πει έκλεισε σε ταμείο και λέω τι είναι αυτό. Όχι, έκλεισε το μαγαζί, έκλεισε 2 η ώρα, 2.30 το μεσημέρι. Ο Μερκούρης, ο φίλος μας, θα πήγε λογικά εκεί. Πιθανό μου είναι, αλλά ποιο μαγαζί είναι παραπέμπει σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Α, το Μπερλίν είναι, λες, μωρέ. Α, ναι, εντάξει, λέω μηχανή. Εύκολα. Έτσι είναι, αλλά μωρέ. Εντάξει, το Μπερλίν είναι κάτι παραπάνω από ένα μαγαζί, ένα σύμβολο τη πόλη. Οπότε ο φίλος μου να το πούμε και να το. Καλά, ναι, τώρα το Μπερλίν τώρα ξεκινάει, α πούμε. Τώρα πίνουν καφέ. Μια τέτοια ημέρα. Άστο, εννοείται. Δηλαδή, αν το φεύγουμε από εκεί και πάμε Μπερλίν. Εύκολα, εύκολα, ευκολάκι, ευκολάκι. Και γκόμενα βγάζουμε εκεί πέρα. Έτσι, μην λες έτσι γκόμενα και αυτά. Μια ματιά έτσι γρήγορη για το Σουσού και στα πρωτοσέλιδα. Δεν το συνηθίζουμε, απλά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις για να δούμε με το πώς υποδέχτηκαν. Γιατί δεν έπαιζε μόνο ΠΑΟΚ, χθες είχαμε και τον Ολυμπιακό 0-0 στο γήπεδο του από την Οσμάνισπορ. Το είδες αυτό το παιχνίδι? Ποιο, για τον Ολυμπιακό? Έχεις ρεπορτάζ για Ολυμπιακό? Για Ολυμπιακό έχω ρεπορτάζ μόνο ότι έφαγε κόκκινη. Έφαγε κόκκινη. Δεν μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν με καμιά ομάδα φόβητρο. Αλλά εκεί πέρα μέσα θα παίξει πολύ ξύλο, πιστεύω. Λες, Θα παίξει πάρα πολύ ξύλο. Θα έχουμε βολές. Παρ' όλα αυτά, για τους αντιπάλους, ας πούμε, φερειπένω, ας πούμε, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τώρα, δεν τους δίνει το έναυσμα να χαρούν με μια τέτοια προσέγγιση ή να κάτσουν να το δουν με προσμονή. Δεν νομίζω, κοίταξε, γενικότερα υπήρχε μια πόλωση γενικότερα με τους αντιπάλους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ΠΑΟΚ υπήρξε τώρα χθες, ας πούμε, να στεναχωρέθηκε, ας πούμε, που δεν έχασε ο Ολυμπιακός. Γιατί η Οσμανλίσπορ είναι και γνωστή για άλλα πράγματα. Γι' αυτό του έπιασε λίγο το εθνικιστικό, το εθνικοφρονιστικό, το τέτοιο. Καλά, δεν το νομίζω. Οπότε. Ότι είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Είναι παραπάνω από οποιαδήποτε προσέγγιση, ας πούμε. Και είπαμε και οι Σκοπιανοί να έρθουν να παίξουν εναντίον του Ολυμπιακού. Θα είναι. Ψάχνουν να βρω στο. Να το βρήκα. Ο τίτλος, ακριβώς μόλις τελείωσε το παιχνίδι, η Σάλκη έβαλε τον ΠΑΟΚ σε μνημόνιο. Καλά, ναι, τα αστιάκια, γιατί το χαρακτηριστικό της χθεσινής ημέρας ουσιαστικά, αυτό που είχε περισσότερο σημασία, ήταν η παρουσία του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Τσακελώτου. Στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, όπου παρακολούθησε μαζί με τον Ιβάν Σαβίδη από τη Σουήδα το παιχνίδι, με κασκολάκι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έχει βγει τώρα μία φημολογία στο διαδίκτυο. Κάποιος, τέλος πάντων, έκανε μία ανάρτηση. Ναι, ο Τσέρος Ζητινόπουλος, ο του Πασόκ. Του Πασόκ. Ο κύριος, ναι. Η οποία λέει ότι ο κύριος Τσακαλώτος ήταν να παρευρεθεί στην Βουλή. Ναι. Κανονικά να είχαν κάποια συζήτηση, κάποια επιτροπή, δεν ξέρω εγώ τι. Και απουσίασε αδικαιολόγητα, προφασιζόμενος άλλα και άλλα, για να βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Εγώ, εντάξει,
είναι αυτό που αναφέρθηκα και προηγουμένως. Ναι. Κοίταξε, εγώ ξέρω άλλοι γονείς έχουν χάσει τις γέννες των παιδιών τους. Ισχύει, πόσους έχουν φωνάξει στα γήπεδα, παρακαλείτε. Για να πάνε να δουν το... Παρακαλείτε, τάδε, παρακαλείτε. Εξάλλου, όπως ναι. είπαμε, με επενδυτή ήταν. Δεν ήταν με κανένα... Λες, δεν ήταν στην τέσσερα. Λες, υπήρξε θέμα εθνικής οικονομίας, ας πούμε, τέθηκε. Θα μπορούσα να το πει κάτι έτσι για τον Παπατζηλίκη και τίποτα άλλο. Φαντάζεσαι όμως να έχεις πει τώρα καμία δικαιολογία ότι στη Βουλή ότι παιδιά πονάει η κοιλιά μου, άργησε το λεωφορείο, πέθανε η γιαγιά μου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και να πας στην Τούμπα που θα σε δει τόσα χιλιάδες μάτια και θα σε δείξει και τηλεόραση σίγουρα και έχεις απέναντι και τους Γερμανούς. Ήταν με τη διαπραγμάτευση με το 3 κάτι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έκανε πάτησε το 3ο μνημόνιο, καλώς τα παιδιά 0-3. Δεν είναι να πολύ προσεγγίζουν ποδοσφαιρικά και γενικότερα τα πράγματα. Οπότε... Εγώ ξέρω ότι η Παοκάρα πονάει πολύ κόσμο. Ναι, έχει... ότι το βάζουν πάνω από... Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον η παρουσία του Ευκλήδη. Αν όντως έγινε στη Λούφα. Εν τέλει σήμερα θα το μάθουμε παραπάνω. Το συγκεκριμένο. Λέει, άμα είσαι Παοκάρα, ούτε τα Λονδίνα σε αλλάζουν, ρε παιδί μου, τον αέρα σου αυτό. Δεν. Θα μου άρεσε να ακούσω κιόλας και από τους φίλους ακροατάς δικαιολογίες ενδεχομένως που να έχουν δώσει σε κοπέλες, γυναίκες, φίλους, μαμάδες, δεν ξέρω κι εγώ τι, αφεντικά κυρίως, για να παρακολουθήσει τον αγώνα μια της αγαπημένης της ομάδος. Ήταν για να πάνε ταξίδι στο εξωτερικό, να πάνε ταξίδι σε ένα εκτός έδρας, είτε να γλιτώσουν, να είναι το μάτι, να είναι νωρίς, χίλια δύο πράγματα. Εσύ ποια είναι η πιο φάνταστη δικαιολογία που έχεις δώσει ποτέ? Γιατί πράγμα, για να... Για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις δώσει ποτέ. Έχεις κανονίσει από πριν τα πράγματα. Ναι, εσύ ήταν πρωτοτελεσμένο γεγονότος. Έτσι, εγώ θα πάρω. Χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι και λες: εγώ θα πάρω. Όχι, εγώ καφάτσα πήγαινα και λέω: τώρα πώς να κάνω το πέρα το εισιτήριο. Τι να γίνει τώρα. Πρωτοτελεσμένο. Μάλιστα, 7 η ώρα κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του Λόγου Επειδή. Εδώ στο Λίπερο 107,4. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα με συγκλονιστική ανάλυση των γεγονότων και των δεδομένων. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 17ης του Φλεβάρη. Μέρα δύσκολη, όχι για τα ποδοσφαιρικά, μέρα δύσκολη για τα ξενύχτια. Εμείς συμπάσχουμε με τους βραδινούς, είμαστε τέτοιοι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Καλημέρα όμως στους πρωινούς, αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Οι άνθρωποι του μόχθου, οι ηγέτες της εργασίας, οι ήρωες της καθημερινότητος. Ένας από αυτούς είναι και στη γραμμή. Καλημέρα σας. Πώς με φτιάχνεις ρε φίλε, πώς με φτιάχνεις. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, θυμήθηκα μια φάση που είπες για δικαιολογίες και τέτοια για γήπεδα. Ναι. Κατά το 7-8, δεν θυμάμαι, 2007, είμαι... Βραδινός, έχω σχολάσει και από το Βαρδάρι, του Δημοκρατίας στο Εργοτάξιο. Εκείνη την ώρα περνάει ένα λεωφορείο που λες και βλέπω μέσα κασκόλ του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι, παίζαμε στο Θρασίβουλο. Και θυμάσαι και την ομάδα Θρασίβουλο στη Φιλή. Βέβαια, εννοείται. Έχεις φάει 4 εκεί. Έχω ανοίξει, δεν πειράζει. Ναι. Μια χρονιά πριν νομίζω ότι χτυπάγα. Ναι. Που λες, πού πάτε ένα παιδιά από την Καβάλα και από την πατρίδα της Σέρες. Ναι. Έλα μέσα μου λέει. Χωρίς δεύτερη κουβέντα πώς είμαι τα ρούχα μου και μαγάπη του δουλειά, μπαίνω μέσα. Κυριακή Σαββάτου ήταν, αν θυμάμαι καλά. Σαββάτου το μάτς, δεν θυμάμαι τώρα καλά. Ναι. Φεύγω, στην πρώτη στάση που κάναμε στα Τέμπη, παίρνω τηλέφωνο στη γυναίκα μου. Ναι. Πού είσαι, ήταν Σέρες. Λέω, ξέρεις τι, λέω, έτυχε, λέω, μια ζημιά, λέω, κάτω, λέω, θα μείνουμε. Δεν έχω σήμα, δεν έχω τίποτα. Θα κλείσω το κινητό, λέω, και θα σε πάρω μόλις εδώ. Ναι, κάνε δουλειά, ξέρεις τώρα τα σάπια εκεί πέρα. Αγάπη μου, λείπεις και θα βοηθήσω τώρα τα άλλα. Ναι, πολύ σου λείψε. Φτάνεμε που λες το Θρασίβουλο εκεί πέρα. Και πριν το μάτς, α, τη λέω κιόλας, παίζει ο ΠΑΟΚ. Λέω να δεις τι να κάνει ο ΠΑΟΚ, να μου πεις. Είσαι απατεώνας τεράστιος. Τι είναι που λες εκεί πέρα. Εντάξει, τόστησες υπέροχα. Τόστησες υπέροχα. Πανέμος, αυτά κάποτε ήμουν καλός, τώρα έχεις και κολλάει το μυαλό. Ναι. Τότε έβλεπα δύο μέρες πριν. Έτσι. Και που λες, τι λέω, δες, στείνεται που λες και πριν τον αγώνα κάνει ένα zoom στην κερκίδα, έχει μια ξύλινη κερκίδα, δηλαδή τα πλαστική, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είναι ένας τύπος δίπλα με κάτι μουσια, σαν τον Κάρλ Μάρξ ήταν, δηλαδή σημαδούρα, και κάνει κοντινό. Και κάνει κοντινό και
Εκείνη την ώρα είναι η γυναίκα μου στη τηλεόραση, τότε είχαμε τον νόμο να φίλε, πώς λεγότανε. Ναι, ναι, και περίμενε να δει τον αγώνα και να μου πει. Και κάνει κοντινό σε μένα, ρε φίλε. Κάνει κοντινό σε μένα και εκτός ότι κάνει κοντινό σε μένα, από πίσω μου ήταν και δύο τρίμετρες κοπέλες και κάτι αερόσακους. γυρνάω που λες εγώ, γίνεται κάτι επεισόδια, καθυστερούμε στα διόδια. Κάνω εγώ, ανοίγω το τηλέφωνο κάπου εδώ πέρα στα Μάλγαρα. Βλέπω δεν έχεις ιδέα φυσικά τι έχει συμβεί. Όχι, μη κλείσεις, κλείσεις, λέω κάτι, θα γίνει, λέω δικαιολογημένα. Πάω εγώ στο σπίτι, φτάνω εκεί μέσα, ξύπνει όλοι, η μάνα μου, ο μπαμπάς μου, μιλάμε όλοι. Αλήτη, κατάλο, είχα κάτι μπλεξίματα και τότε με κάτι ψηλοεπισόδια που είχα γίνει κάτι τέτοια. θα μας πεθάνεις, θα μας κάνεις, θα ακούω από τη μάνα μου, τον μπαμπά μου που λέει στα όλοι μαζεμένοι, έρχεται και η γυναίκα μου και δεν την νοιάζει τίποτα άλλο. Αυτή η ξαρχιά, ρε μου λέει, αυτή η ξαρχιά. Τι παραπάνω έχει από μένα, μωρέ. Για ένα μήνα δεν με μιλούσε κανένα στο σπίτι. Αφού τη γλίτωσες. Ησυχία όμως είχες τουλάχιστον. Αφού τη γλίτωσες και... Είχα καλή δουλειά, ρε φίλε. Όλα μέτρησαν. Είδες ουδέν κρυπτό, μάλλον και ο τσακαλώτος ίσως να την πάτησε σαν και σένα. Να μην περίμενε να το δείξει. Σου λέει τα κρυφτό εκεί στη σουίτα, α πούμε και τώρα και το άλλο. Και να είπε στη Βουλή ότι κάπου πήγα. Ναι, μπροστά στο παράθυρο. Ναι, μπορεί να είπε στη Βουλή ότι πάω με κάτι Γερμανούς να συναντηθώ. Επιχειρηματίες, ναι, βέβαια. Επενδυτές, ήρθαν 1500. Έτσι. Να ξέρετε ότι αυτός όταν ερχόταν πήγαινε στην Πέντε και δεν είχε τέτοια κουνέ ο τσακαλώτος. Κατάλαβες, κάμερες και τέτοια. Εκεί θα πάω. Θα συνάντησε τυχαία τον Ιβάν στον δρόμο. Πού πας αγόρι μου εκεί μέσα στους κάμπρους, έλα μαζί μας κεράσεις κάποια ποτάκια. Έτσι, έτσι. Καλό μαθηγριά σας είχα μετά. Να σε καλά, σε φιλούμε. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε και τι συζητάμε σήμερα. Σήμερα συζητάμε. Τι θέλατε εκπομπή σας. Εσύ τώρα θα θες να πούμε σήμερα τον... Για τον Τσόχλα. Για τον Τσόχλα. Μπορείς να πούμε κάτι ας πούμε φυσιολατρικό. Για το πώς φυτεύουμε ασφόδελο. Ας πούμε ένα θέμα. Άρα γεια σου. Θα μπορούσε να είναι η εκπομπή. Τι λέει. Ξέρω εγώ. Καλά στα λέμε. Πώς το είδαμε χθες. Πήγες γήπεδο. Ας πούμε και το ασπόνδελο. Πήγα. Η φάση είναι η εξής. Έχω τώρα στην 7 δίπλα μου, ρε παιδί μου, κάτι τύπους, οι οποίοι έχουν μπει μέσα και είναι αλλού πατάλλου βρίσκομαι. Ναι. Φαντάζομαι να το φέρα στη θέση και νομίζω ότι είναι τυφλός, ρε παιδί μου. Επειδή ακουμπούσα στον νόμο του μπροστινού το χέρι του και δεν προχωρούσε, νομίζω ότι είναι τυφλός, ρε παιδί μου. Και λέγαμε εντάξει το παλικάρι να το βάλουμε εκεί να κάτι. Παλικάρι, συγκινητική τέτοια. Γύρω στα 45-50, ναι. Λέμε τυφλός το παλικάρι να σηκωθούμε, να περάσει, να περάσει από εδώ πέρα ο τέτοιος που ζευόταν, να μην μπούμε όνομα από εδώ να κάτσει. Κάθονται λοιπόν δίπλα και ανάβουν κάτι μπουριά. Ψιλόσομπας. Γίνονται τέτοια πράγματα. Άνοιγα τη ζέστη, πέλετ ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ένα τσιγάρο κάνω, παιδιά, έτσι, για το καλό. Ναι. Ανάβουν δεύτερο. Ανάβουν τρίτο στη συνέχεια. Νομίζω ότι έπαιζε με τον Άγιαξ ο Πάουκ. Τέλος πάντων. Οπότε δεν μένει στο ένα. Τελειώνει το μάτς. Ποιο μάτς. Κάπως το... Εκεί έχουμε φάει το πρώτο γκολ, κάποια στιγμή κάπου λίγο πριν στο ημίχρονο, τους βλέπεις είναι όλοι τους πεταμένοι κάτω, έτσι. Ναι. Και το κακό ήταν ανάμεσα σε παιδιά, έτσι, ανάμεσα σε κόσμο με παιδιά. Με τα χίλια ζώα τους σηκώνουν διπλανή, λένε παιδιά, άντε φύγετε, λέει σιγά σιγά, μην κουράζετε και εσείς εδώ πέρα, πάτε κοιμηθείτε λίγο παρά έξω. Σηκώνουμε τα χίλια ζώα μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο, κάνα 10 μετά, το είχαν διέξει το γήπεδο. Ναι. Τους χάσαμε. Ναι. Τελειώσαμε, ξεβεβαίωσαμε αυτούς. Τελειώνει το μάτς, βγαίνουν έξω, πάνε πάνω στο κίνητο, βλέπουν τους δυο από αυτούς. Κάπου σε μια γωνία, σε μια πόρτα τσιμένη κάτω πεσμένη έτσι, μου λέει ένας, πόσο ήρθε ρε φίλε. Του λέω 3-0. Ωραία, τους μαμίσα. Αυτό είναι ρε. Αυτό είναι. Ωραία, τους μαμίσα. Τέλος, τέλος. Ευτυχισμένη ζωή. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Πρέπει να ήταν η πιο ευτυχισμένη που θα την πάω χθες αυτή. Και να πάρει, σκέψου αυτή να έχουν κλείσει και εκδρομή τώρα στη Γερμανία. Αυτό είναι κλασικό. Δεν τους κόβω για εκδρομή στη Γερμανία. Φαντάζεσαι να έχουν κλείσει εκδρομή ίσως. Ναι, να έχουν κλείσει εκδρομή στη Γερμανία και να περιμένουμε μετά το τέλος της έντιας όλε. Όλες, δεν άντρα, δεν έχεις δίκιο. Λες και πήγαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Τι δεν άκουσα. Λες και πήγαμε για αυτό στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω, εντάξει, τους αγαπώ. Εγώ τους αγαπώ προσωπικά. Καλύτερη... Καλά που δεν με ρώτησες κόρα, του χαλώσε διάθεση. Καλύτερη ιστορία που άκουσα. Αυτό, καλά, αυτό είναι κλασικό που... Να σε καλά σου. Λέω ότι ήταν πεταμένοι κάτω, δεν ήταν. Τους αγαπώ. Σε φιλούμε, καλή σου μέρα. Καλά, χαιρετώ, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα, αν περίμενε. Καλημέρα. Α, βέβαια, περίμενε, εννοείται. Ένας ήρωας καθημερινότητας είναι εδώ. Τι έγινε, φίλε μου, παφή.
Καλά, καλά, καλά. Εσύ τι κάνεις? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πού σε συναντούμε αυτή τη στιγμή? Ο Ζουζάν είναι εκεί, ε? Όχι, είναι ο Άκης. Όχι, όχι. Είναι ο Άκης. Α, ο Ζουζάν, πού είναι ο Ζουζάν? Ο Ζουζάν είναι... τι τον έχω, δεν συγκατοικούμε. Ναι, είναι μες το... Τι κάνεις, Αλτή? Καλά, παφουλιά, εσύ? Καλά, καλά, καλά. Το παλεύουμε. Είμαι Άγιος, Μονή Καρακάλο. Ναι, εκεί ναι. Θα πάμε κι εμείς. Εκεί θα πάμε, ναι, βέβαια. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι, ανοίγει η πύλη 7 η ώρα, αυτό είναι το... Τι είναι? Η πύλη ανοίγει 7 η ώρα. Τι εννοείς ανοίγει η πύλη? Η πόρτα, η πόρτα που πίνει. Τι είναι, συναυλία είναι που λένε, οι πόρτες ανοίγουν 7 η ώρα, τι? Σαν το στρατοπέδο που φαντάζομαι. Ναι, μόνο η Μονή Παύλου ανοίγει νωρίς. Α, τι εννοείς, για να φύγεις, για να φύγεις. Όχι, για να βγω έξω να καπνίσω το τσιγαράκι μου. Α, να τόσο παφούλια, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και οπότε πρέπει τι να περιμένεις. Έγινε, πώς πάτε? Για να πάρεις και τηλέφωνο, γι' αυτό πήρες 7 και 17. Ναι. Γιατί πριν δεν μπορούσες να πάρεις τηλέφωνο από μέσα. Η Δήμητρα πού είναι? Η Δήμητρα, ξέρω εγώ πού είναι τώρα. Τσικνοπέμπτη, αυτό καταλαβαίνεις. Θα ντύθηκε και η γατούλα και θα κούνησε την ουρίτσα της έξω στα μαγαζά. Η Δήμητρα. Μαγαζιά πήγε να ψωνίσει ένα. Ναι. Γίνει πιο όμορφη, λες. Ναι. Εσύ πώς πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο Άγιο Όρος? Καλά, καλά. Είχαμε. Τσικνήσατε. Πράσα είχαμε. Εδώ έγινε γενοκτονία. Ξεκληρίστηκαν πληθυσμοί. Πράσα, εντάξει. Εσύ, Αλκή, πώς πέρασε την Τσικνοπέμπτη σου? Εσύ πώς πέρασες την Τσικνοπέμπτη σου? Πώς την πέρασες? Ναι, καλά. Δύσκολα. Δύσκολα, γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-0. Είμαι παρέα. Με παρέα, αλλά με και μόνος μου... Με 35.000 κόσμο, αλλά 4 είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις, με πολύ κόσμο, αλλά νιώσει τη μοναξιά, ρε παιδί μου. Την ένιωσε στο πέτσι του, στο μεδούλι του. Να σε καλά, παφούλια μου, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας έκλεισε, καλημέρα. Όπα, όπα, νάτος, νάτος ο παιχτάρας. Πού σ' αγόρι? Τι έγινε, είναι Τσικνοπέμπτη να πούμε. Καλά, καταρχήν τι μέρα είναι για σένα να μας πεις? Από το μεσημεριανό μου τον ύπνο. Ναι. Βγήκαμε, φάγαμε και κάτι σουβλάκια. Ναι. Χθες για Τσικνοπέμπτη. Γιατί μέρα βγήκες όμως? Γιατί με σένα έχουμε. Τσικνοπέμπτη, ρε παιδί μου. Επειδή έχουμε έτσι μια διαφορά φάσης, ας πούμε, με σένα γι' αυτό. Γίνηκαμε λίγο μπαούλο. Και έγινες, έγινες. Και έριξα ένα power nap. Ναι, έτσι. Τίποτα, ίσα ένα 20 λεπτό. Και τώρα θα βγω για Τσικνοπέμπτη σε λίγο. Τι να βγεις τώρα για Τσικνοπέμπτη, ρε, η Παρασκευή είναι πρωί. Τι θα βρεις, έλα τώρα μωρέ, τώρα τι θα βρεις με Παρασκευή πρωί? Όλοι τα έχουν μαζέψει και φουφούδες βάλανε μέσα και... Έχει ένα πονηρό λίγο έξω από τη Χαλάστρα. Ναι. Είναι ζόρικο να... Τώρα, πρωί Παρασκευής. Εγώ να ρωτήσω το άλλο θέλω. Για πες. Όταν πήγα να ξαπλώσω για να πάρω το power nap. Ναι, αντί 20 λεπτό, 20 ώρο. Παιδί μου, μια αναστάτωση στην πόλη. Τι εννοείς? Τηλεοράσεις. Ναι. Σφυρίγματα, συνθήματα. Έγινε κάτι και το χάσα. Καλά ρε, έπαιζε Κοντζαμάν ΠΑΟΚ χθες στους 32 του Europa League, χαμπάρι δεν πήρες? Πότε ρε παιδιά? Χθες το βράδυ, 10 η ώρα. Α, μόλις πήγα να την πέσω. Δεν μπορεί, και εσύ ρε ζή, Μερκούρι μου να πούμε. Και δεν κατάλαβες τίποτα, δεν είδες ούτε ένα κασκόλ, ούτε ένα λεωφορείο, ούτε αυτό, 30.000 κόσμο έχει στο γήπεδο. Για να με σπάσουν τα νεύρα δηλαδή. Ζήσα, ναι, σε επηρέασε ένα τώρα αυτό. Έκανε να με πάρει λίγη ώρα. Να, αλλά έχασες όλο το βράδυ που είχε κόσμο έξω, είχε νοσοκόμες, είχε γατουλίνες, είχε catwomans, είχε τέτοια τώρα πράγματα. Τώρα ξεκινάει. Δηλαδή λες να κλείσω και εγώ την εκπομπή και να έρθω μαζί σου, σε προλαβαίνω, πάμε Χαλάστρα. Έχουμε φύγει. Να κάνουμε Χαλάστρα. Κατάλαβες τώρα. Έχεις. Τι? Στολή έχεις. Στολή, εντάξει, έχω συστολή γιατί είμαι και ντροπαλό παιδί. Χωρίς στολή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι θα ντυθούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι θα βρω να ντυθώ. Ραδιοφωνικός παραγωγός να πούμε. Δεν σε ακούω όμως πολύ έτσι, αμάν, ενθουσιασμένο με την Τσικνοπέμπτη και με αυτά. Τα καλά. Να ξύπνησε παραγωγή μου, ακόμα τον καφέ μου δεν ήπια για μεσημέρι, σου λέω. Είναι η πρώτη, για μεσημέρι. Είναι η πρώτη φορά ίσως που μας ακούς με πρωινό ξύπνημα και στο μεσημεριανό για σένα και με συγκινείς. Μεσημεριανό ξύπνημα. Εντάξει, με συγκινεί. Να σου πω κάτι. Για πες. Έχω μια δεύτερη στολή από αυτό που ντύθηκα πέρυσι. Τι ντύθηκες πέρυσι? Λούκι Λουκ. Λούκι Λουκ. Γιατί, τι σε επηρεάσε και το έκανες αυτό? Εντάξει, τώρα τη δρούμε παίρνουμε αυτά για την πλάκα.
Δεν πιστεύω να παράς πιστόλια στα μαγαζά. Όχι, να θα πούμε. Σε Μερκούρι, να πούμε, πληρώνει να πούμε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε Μερκούρι. Άμα προκύψει κάτι μπορεί και να σε επικοινωνήσω να πούμε. Εδώ είμαστε. Άντε καλή διάσκεψη. Καλή Τσικνοπέμπτη να την πούμε τώρα για σένα. Τι είναι. Έτσι. Τσικνοπέμπτη. Γεια σου Μερκούρι, γεια σου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα Παμπή. Νάτος, νάτος. Ράδο. Όλος ο λαός του Άρη είπαμε σήμερα θα παρελάσει από τα Ερτζιανά. Βάζει καν κλαρίνο μόνο. Ναι, κλαρίνα, κλαρίνα. Κλαρίνα χθες είχε όλο, και ζουρνάδες είχε όλο το απόγευμα. Οι Γερμανοί ήταν άλογα ρε, τα μάζα αυτοί παίζουν μπάλα με τελευταίο τετρόλεπτο. Έτσι, σωστά, σωστά, σωστά τα λες. Σωστά τα λες. Παρακαλώ. Μπορώ να πω, λοιπόν, έχει στο σταθμό έχει πρόβλημα. Στο ίντερνετ. Ναι, ναι, σωστά και καλά κάνεις και μου το αναφέρεις. Μου το είπε και η φίλη μας η Μαρία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να επιλύσω εγώ. Δυστυχώς, αλλά ναι. με το που έρθει ο ηχολήπτης 8 η ώρα θα το μεταβάσω. Μόνο εγώ στο λες τώρα. Συνέχεια η ομιλία που κάνεις ακούει το ίδιο. Το, το πριόνι και κάτι τέτοια που λες. Α, εκείνο, ακούγεται αυτό, ναι. Εκείνο ακούγεται. Στην αρχή. Τελειώνει σε μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Το ναι, ναι. άλλο λεπτό αρχίζει πάλι το ίδιο. Ναι, μετά ναι. πάλι το ίδιο. Τώρα έχει καμιά μισή ώρα που το κάνει. Ναι. Οι άλλοι σταθμοί, δοκίμασα τους άλλους σταθμούς. Ναι. Στο ίντερνετ πιάνονται όλοι. Ναι, ναι, πιάνονται. Λέω μήπως το δικό μου το ίντερνετ είναι χαλασμένο. Όχι, 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 μάλλον. Δεν είναι το σταθμό, λέει. Καλά κάνεις και μου το θύμισες γιατί μας το είπε και η φίλη μας η Μαρία. Είναι δικό μας το θέμα, θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε. Εντάξει, τώρα για την ώρα δεν μπορώ να σε ακούσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, αρκεί που μας σκέφτηκες. Αρκεί που μας σκέφτηκες, μεγάλε μας χαράλα, αγαπημένοι μας φίλε. Θα το παλέψουμε γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο του εξωτερικού. Αν μη τι άλλο. Μισό λεπτό μπορώ να μην κλείσει από τον αέρα, μπορείς να με ακούσεις. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το κάνω αυτό. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Αν θέλεις πάρε μετά κάπου εκεί στις 7.30 που θα κάνουμε το διαλυματάκι μας. Έγινε, σε φιλούμε. Να πάρε 7.30 ώρα, 7.30 ώρα που θα διακόψουμε. Έγινε, τσάω. Ναι, όντως έχουμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ. Στο πώς ακούει το radio, στο... Μάλλον από εμάς πρέπει να είναι από την κονσόλα, από το δικό μας σήμα. Δεν πρέπει να είναι από τον πάροχο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε προς το παρόν με παραδοσιακά μέσα. Από πειράζει, τα ραδιόφωνα. Κοίταξε και εγώ στο σπίτι, από το ίντερνετ ακούω. Ναι, δεν έχει να κάνει από το ραδιό. Βάζω εκεί πέρα, ανοίγω το. Δηλαδή, ακούω από το ίντερνετ FM ραδιόφωνα. Αυτό δεν θα ακούσω ίντερνετικά γιατί έτσι έχω συνηθίσει. Απλά βαριέμαι να ανοίξω το ραδιόφωνο για κάποιο λόγο. Το έχω εκεί πέρα. Για βελόνα, ρε παιδί μου, πάτα και το κλικ κάνε. Ζητάμε συγγνώμη τώρα για όσου του στρέψαμε στον παραδοσιακό τρόπο ακρόαση. Λίμπερο 107,4 λόγο επειδή. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας κάνετε τα likes με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου σε αυτή την δεύτερη ώρα να μας συντροφεύει και να μας δίνει λύσεις μαζί με τον πομποδέκτη της Segway στο να διανύουμε τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους ακόπα εύκολα και οικονομικά. Να κερδίζουμε ως και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα κιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της Segway είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα ΣΕΠ, είτε τηλεφωνώντας στο 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr και ο πομποδέκτης της Segway θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Επειδή λίγο κρυουλάκι παραπάνω έπιασε χθες, έτσι είχε κάτι της πιο πεσμένες θερμοκρασίες. Όταν είναι να βάλεις πετρελαιάκι, ξέρεις ότι θα πας στη θερμοσέρβις η οποία μαζί με τον Λίμπερο 107,4 γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Και αυτό το πράτεται με παραγγελία πετρελαίου με κάθε
κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-685216 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Και για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στην δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβης, μία εταιρεία της Καΐσης Oil Group. 2-31-0-287-38. Ο λαός του Άρη σήμερα κάνει δυναμικό, δίνει το δυναμικό παρόν στο λόγο, επειδή αν μη τι άλλο βρίσκεται και σε αναμονή βεβαίως του αυριανού τελικού. Τώρα για ένα τελικό δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Ένας τελικός είναι ένας τελικός. Ναι, πάντα, ναι. Καλά, ε. Ναι, είσαι δημοσιογράφος τελικός. Κάτι ξέρεις εσύ. Άμα τα παίζεις στα δάχτυλα, άμα τα παίζεις στα δάχτυλα. Λοιπόν, έλεγα πιο μπροστά την ιστορία ότι με βγάζει ο Γιώργος Ζαγόρας για να δώσω παλμό, να δώσω το ρεπορτάζ του διαφορετικό. Αν μη τι άλλο, το ρεπορτάζ μέσα από τον κόσμο, το μάχημο. Μάχη εκεί από τις γούνες και τα τέτοια. Πώς αντιλήφθηκε την παρουσία του ο λαϊκός Παοκτσής και με βγαίνουν οι άλλοι να δώσουν τη συνέντευξη τύπου, όπου ουσιαστικά συνέντευξη τύπου ήταν το θεωρείτε ότι αυτό και ένα μακρινάρι ερώτηση 3 λεπτά να κάνει ο άλλος. Να λύει την ιστορία της ζωής του και να κόβει ουσιαστικά τον Μπάτμανίδη, γιατί μάλλον ακούσαν ότι είναι ο Μπάτμανίδη στον αέρα. Βγάλε τον Ίβιτς. Θέλω τον να Ίβιτς βγει ένας ποντής, να του κάνω μια τέτοια ερώτηση που λες να σε εντώνει ολόκληρο και να πει ένα όχι. Γιατί αυτό είναι, είναι ή όχι απαντάς, γιατί ο άλλος ήδη έχει τοποθετηθεί. Ναι. Είναι λίγο σαν το ερώτημα στο δημοψήφισμα. Ναι, ένα πράγμα. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, εχθές είχατε πρόβλημα, ρε παιδιά, εντάξει, άκουσα και το προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Εχθές είχατε, δεν ξέρω άμα ήταν επειδή εγώ είμαι πορεία με το αυτοκίνητο, με το φορτηγό, ας πούμε. Mm-hmm. Σε κάποια σημεία ερχόταν το σήμα, το μετάδοση, mm-hmm. με πολλά χιόνια, που και που και διακοπές, ρε παιδιά, ένα κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, πολλές φορές γίνεται αυτό. Ναι. Και δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι στο δει λίγο εκεί τέτοια. Θέλω να ακούσουμε λίγο και μας φεύγουν τα αυτιά. Αυτό καλά λοιπόν. Κάνεις και το αναφέρεις. Θα το, ναι, το μεταβεί. Θέλω να πάρω και σε μια που γυμματινή να το πω και εκεί λίγο, αλλά δεν ξέρω, δεν προλάβεις. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και για τα χθεσινά του μάτς, φίλε μου. Σ' ακούμε. Εγώ, λοιπόν, εγώ το είχα πει επειδή δεν είναι θέμα είσαι Παοκτσής, είσαι Αργιανός, ξέρω από τον άλλο. Τα πρωταθλήματα μας είναι, έχουν μια τεράστια διαφορά το γερμανικό με το ελληνικό. Αυτό καλά δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε και το Ολυμπιακό τελικό. Είδα ένα ημίχρονο εγώ. Και εκεί υπάρχει διαφορά, φίλε μου. Να φανταστείς ότι χθες ότι γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες μέσα στην Τουρκία να αποκτηθεί. Δεν το είδα καθόλου, δυστυχώς δεν έχω άποψη. Εγώ γιατί πρέπει να πάω στην Τούμπα. Ναι, είδα και ένα ημίχρονο και το δηλαδή λέω ότι πραγματικά και εκείνη στην αντιπίθεση είναι φωτιά. Εννοείται. Φάνηκε... Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτό το τέτοιο ότι μπορούμε να τα απαξιώσουμε τα πάντα. Ότι ναι, θεωρούμε ρε, επειδή μπορεί να κερδίσεις μια Βέρεια και ένα Αστέρα Τρίπολης, ότι είσαι υπερομάδα και απαξιώνεις τώρα τη Σάλκε, την Ντόρτμουντ. Με οποιαδήποτε ομάδα και να έχω. Έλα μωρέ τώρα, τον Άγιαξ. Γιατί φέτος ο Παοξής δεν απαξίωσε τον Άγιαξ φέτος. Ναι, όταν πας έτσι, σαν τέτοιο, για μένα καταρχάς ελληνική ομάδα δεν μπορεί να απαξιώσει καμία ευρωπαϊκή εκτός από τις αλβανικές και τις αυτές. Μια χαρά μπορείς να αποκλειστείς από αλβανική. Ναι, εντάξει, okay, έχουν ανεβεί σε επίπεδο σε ποδοσφαιρικό οι γείτονες. Ναι, λοιπόν, και κάτι άλλο τελευταίο για να κλείσω κιόλας. Βεβαίως. Χθες άκουσα ύστερα τη συνέντευξη του κυρίου Ίβιτς. Ναι. Ο κύριος Ίβιτς σε άλλο γήπεδο ήταν το ίδιο μας βλέπαμε. Μήπως βλέπαμε διαφορετικό, λέω. Για ποιο πράγμα. Επειδή είπε ότι δεν ήμασταν και γιατριά. Αυτό, ότι είναι πλασματικό το σκορ, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, ναι, είναι πλασματικό το σκορ, λέει. Εντάξει, πολλές ευκαιρίες δεν κάνανε, αλλά είχαν 80-20 κατοχή. Δεν μπορείς να. Με 80-20 κατοχή δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι Γερμανός, είσαι κατοχή θα έχεις. Έτσι πηγαίνει. Τρέχανε σαν τα άλογα αυτοί, ρε, πραγματικά. Δεν σε απόλυσα. Αποτέλεσμα. Ίσως επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο, να χάνεις τα άχασα και τα μαλλιά πάνω από τις γραμμές, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι ουσιαστικά η αποτελεσματικότητα. Και οι Γερμανοί δεν συνηθίζουν να χάνουν ευκαιρίες. Να κάνουν ακριβώς μεθοδική. Παίζουν κατοχικό. Έτσι. Παίζουν κατοχή και κυνηγάνε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι. Καλύτερη ομάδα, φαίνεται ότι ήταν καλύτερη ομάδα. Ήταν σε κακή μέρα όλος ο ΠΑΚ, δεν βγήκε τίποτα. Ήταν και ο coach και οι παίχτες, όλοι.
δεν σε άφησαν να παίξει, φίλε μου. Μπορούσε να παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν τον άφησαν αυτέ οι Γερμανοί. Δεν του είδε πώ πρέπει να κάνει μια πρώτη στην μπάλα. Αλληλοκαλύψει. Πολύ, πολύ. Έχει χάσει καμιά μονομαχία αυτό ο Νάντο, πώ λέγονταν το center back. Τίποτα, που τίποτα. Και το... Έχασε καμιά, είδε να χάνει καμιά τέτοια. Πολύ καλό σκάουτινγκ. Πολύ καλό σκάουτινγκ είχε η, η Σάλκε. Έκλεισε ακριβώ εκεί που έπρεπε να κλείσει. Και να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κάνει κανένα παιχνίδι. Τίποτα. Τίποτα δεν έκανε, γιατί δεν τον άφησε να κάνει. Όχι ότι δεν μπορούσε, δεν τον άφησε. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Άντε, το ήξερα και αυτό σε έβγαλα, επειδή έτσι, παρεκκλίναμε λίγο της πορείας για να δώσουμε το διάλειμμα. Το ήξερες γι' αυτό και επέμβησα. Έτσι. Ως καλός μαθητής θα πω, κριτική σκέψη παιδιά, κριτική σκέψη, τα μαθήματα πρέπει να σε δυναμώνουν, έτσι, να μαθαίνεις. Μόνον έτσι γίνονται οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλες ομάδες. Όταν τύχεις τον καλύτερο, έτσι, θα κοιτάξεις να μάθεις από αυτό. Απλά μάλλον ναι, τώρα δεν ξέρω, το δεις εξ αμαρτήν, γιατί αυτό που ανέφερα πριν και στον προηγούμενο φίλο μας, ότι είναι η δεύτερη φορά που απαξιώνεται αντίπαλος του ΠΑΟΚ για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Γιατί και το καλοκαίρι, έλα βρε τώρα, βρε ποιος Άγιαξ. Που και φάει, φάγε τα τέσσερα και εκείνο και το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Μολονότι δεν μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας. Αν και θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου από 5 χρονών στην Τούμπα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε ποδοσφαιρόφατες. Ναι. Φαντάζομαι ούτε έχουμε να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, αυτό που λες, έτσι, είναι η πεμπουσία της βλακείας του μέσου ΠΑΟΚτσι. Μέσα σε αυτούς και εμείς. Όλοι οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Όλοι οι Έλληνες το κάνουν. Ας αφήσουμε τους Έλληνες, σήμερα θα αφήσουμε το μέσο ΠΑΟΚτσι. Σε όλα τα επίπεδα κιόλας, μη σε πω. Αυτό ακριβώς που λες, έτσι, είναι το ζουμί, η πεμπτουσία, το απόσταγμα της βλακείας μας, αλλά πρέπει να βρούμε κάποτε το θάρρος και το ανάστημα να μάθουμε από αυτά και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το αύριο, γιατί υπάρχει αύριο. Και για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ και για την κοινωνία μας και για όλους. Τα μαθήματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται κριτικά, αλλά κριτικά πρέπει να αντιμετωπίζεται και η υπόσταση της εκπομπής. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε λεφτά από διαφημίσεις. Αν με αφήσει τώρα εμένα, θα είναι 9 η ώρα. Λοιπόν, πάρουμε μόνος μου. Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Φιλιά, έτσι, φιλιά. Συνεχίστε να κρατάτε έτσι αυτό το στυλ, διότι ποδοσφαιρόμαγκες μπορεί να μην είμαστε, ποδοσφαιρόφιλοι είμαστε. Έτσι, μας αρέσει η μπαλίτσα και θα την απολαμβάνουμε και θα τη βλέπουμε οπουδήποτε. Γιατί τη βλέπουμε μπάλα από το τρίτο ραστεχνικό μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ακούσαμε και το τούτι. Ήταν ο φίλος μας ο Παλιοκαιρίσιος, μας έδωσε και την μπάσα για τις διαφημίσεις. Θα κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Ξεπεράσαμε λίγο τις 7.30, είναι 7.34. Αλλά εντάξει, μην αγχωθείτε και γυρίστε τα ρολόγια, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 7.30. Προγραμμάτισε τη μέρα σου, γιατί το μεσημέρι σου προβλέπεται χορταστικό. Grill House στο Γυράδικο, Μακεδονίας 30, στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το Γυράδικο. Το Γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του Γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το Γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία Γιαννάκη, τώρα στο πληθυντικό. Τα Γυράδικα. Ποια Γυράδικα, ένα είναι το Γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-75-75-78 και έφτασε στην πόρτα σου. Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ, Άρης Παναθηναϊκός. Συντονίσου στο Λίμπερο από νωρίς το πρωί και άκου στις 5 την περιγραφή του μεγάλου τελικού. Λίμπερο 107,4. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα ή bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και δούλεψε από καφετέριες μέχρι στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Και όλα αυτά σε λίγες μέρες. Πού?
Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Πληροφορίες 2310 22 29 62 και datalabs.edu.gr. Γιαννάκη, φεύγω για τη δουλειά. Το νου σου! Θα έρθουν σήμερα από τον Καΐση να μας παραδώσουν πετρέλαιο. Και πού ξέρω εγώ ρε μπαμπά από αυτά, 10 χρονών είμαι. Μην ανησυχείς Γιαννάκη, πλήρωσα εγώ με την κάρτα. Δώσ' τους απλά τα κλειδιά και αυτοί ξέρουν. Γιατί στον Καΐση είμαστε σίγουροι για 3 πράγματα στη διανομή πετρελαίου. Σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα, σωστή τιμή. Αντιμετωπίστε το χειμώνα με πετρέλαιο θέρμανσης από τη Θερμοσέρβις, μια εταιρεία του ομίλου Καΐσης Oil Group. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 685 216. Θερμοσέρβις, η εγγύηση στη διανομή πετρελαίου. Α, Γιαννάκη, και μην ξεχάσεις να τους δώσεις την κάρτα μπόνους. Καθαρίζεις το μπαμπρίζ, καθαρίζεις τα πατάκια, καθαρίζεις το ταβλό. Τι κάνεις όμως με τον καθαρισμό του κινητήρα σου? Θα σου πω εγώ. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονόμησε καύσιμο, εξοικονόμησε χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σου. Injection Service, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Injection Service, για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Επισκεφτείτε το κτήμα Χριστίδη και θα το διαπιστώσετε. Κτήμα Χριστίδη. Η καλύτερη επιλογή στην οικονομικότερη τιμή για γάμο, βάπτιση, δεξίωση, εταιρική εκδήλωση. Κτήμα Χριστίδη. Ανοιχτά 12 μήνες το χρόνο. Θα μας βρείτε στην Άνω Περαία, Οδός Μεταμορφώσεως, στο κτήμαχριστίδη.gr και στο Facebook. Κτήμα Χριστίδη. Γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Παπά, παπά, θα παίξουμε σήμερα κυνηγητό. Τι εννοείς, παιδί μου? Παπά, δεν θα παίξουμε σήμερα κυνηγητό στη Τσιμισκή με τη δημοτική αστυνομία να μας κυνηγάει. Ναι, τι ναι, τι παπά, μας κυνηγάνε. Φύγε, φύγε. Μπαμπά, με 2 ευρώ πάμε στο πάρκινγκ της Λέοντος Σοφού. Πάρκινγκ στην Λέοντος Σοφού 3. Δεν μιλάμε για λάνες και χωράφια, μιλάμε για στεγασμένο και ασφαλές πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, μόνο με 2 ευρώ την ώρα. Καλά παιδιά τώρα, ας παίξουμε κυνηγητό με τη μαμά στα μαγαζιά. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. 2-31-0-2-50-5-50. Ναι, ναι, άλμα πετεκή. Παρακαλώ. Σκυλόπουλος εδώ. Ναι, ναι, τα κλασικά για το σπίτι. 15 κιλά κροκέτα, μερικά dental sticks και μια αμπούλα για ψήλους. Τώρα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-250-550 όλα μας τα είδη στο σπίτι σας. Άλμα Pet Delivery στο 2310-250-550. Premium, Super Premium, ολιστική διατροφή για όλα τα κατοικίδια, ακόμα και ειδικές δίαιτες. Άλμα Pet Delivery. Καλέστε στο 2310-250-550. Μάλιστα, κύριε Γατόπουλε. Σκυλόπουλος είπαμε. Γιατί καπνίζει το όχημα? Σουβλάκια θα ψήσουμε. Πρόβλημα με το τουρμπο. Τουρμπο σέρβις Σταυράκοβλου. Εμπορία, σέρβις, βελτιώσεις τουρμπινών για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, γεωργικά, δομικά μηχανήματα και γεννήτριες. Τουρμπο σέρβις Σταυράκοβλου. Άμεσα και υπεύθυνα. Γιαννιτσών 188. Τηλέφωνο 2310-535-500. Τουρμπο στην εξυπηρέτηση του τουρμπο σου. Vista United, σ' αγαπώ. Βιστίνιο! Ναι, coach! Αυτή τη σεζόν τα παίζουμε passing game 4-5-1, καπίτο! Ναι, 4-5-1, πρώτα περνάω 4, μετά 5, μετά 1, ναι, μετά 2 τέρμα, τι πάσα, βάζω γκολ! Α, πόρκα μιζέρια! Για περισσότερα από 100 ειδικά στοιχήματα σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, Forza Vista! Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ! Επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777.
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ, Άρης Παναθηναϊκός. Συντονίσου στο Λίμπερο από νωρίς το πρωί και άκου στις 5 την περιγραφή του μεγάλου τελικού. Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επιθή, στο Λίπερο 107,4, στο πρωινό της 17ης του Φλεβάρη. Έχουμε κάποια θεματάκια στο ιντερνετάκι μας. Τώρα και να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους που μας ακούνε από μακρισμένες περιοχές, όπως Γερμανίες, Ελβετίες και ούτε καθεξής. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρεύουμε. Ελπίζω να αποκατασταθεί η βλάβη και να μεγαλώσει η συντροφιά μας, γιατί επειδή είμαστε το πιο νεανικό ραδιόφωνο, αυτά με τις τεχνολογίες και τα μέσα τα χειρίζονται λίγο περισσότερο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και Λόγω Επειδή στα Facebook. Σχολιάζουμε το τι συνέβη και χθες στο κήπεδο της Τούμπας. Έχουμε και την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Στις 5 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το... Το μπορεί... ψωμάκι μας θα βγάζουμε. Θα μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί ακούω και τα σποτάκια του, του Γιώργου του Ζαγόρα. Η ευκαιρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Αυτό που το βλέπουμε έτσι συνολικά σαν Θεσσαλονίκη μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η ομοψυχία και η ομοβροντία. Στις 5 η ώρα τυπικά γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Άρης το παιχνίδι. Τυπικά γηπεδούχος. Τυπικά, τυπικά. Στο Παλέντε Σπορ. Επίσης ένας φίλος μου έστειλε ένα προφητικό. Θέλεις πες το. Απόσπασμα από μια αγαπημένη μας ταινία του παρελθόντος, το Βαλκανιζαντέρ. Ναι, ναι, το έχεις δει. Η ιστορία αυτή είναι εντωμεταξύ ένα βιβλίο το οποίο είναι αληθινή ιστορία. Έχω γνωρίσει τα παιδιά αυτού του ανθρώπου που έχει κάνει τη συγκεκριμένη business, που πήγε όντως στην Ελβετία, για όσους θυμούνται, για όσους έχουν δει την ταινία, να κάνει την ανταλλαγή με το συνάλλαγμα, τον ήρωα τέλος πάντων. Για να βγάλει ναι, 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 ναι. Να πάρει το κερδός. Ναι, είναι αληθινή ιστορία και τα παιδιά έχουμε πιει πολλές φορές, ας πούμε, έτσι, τα ποτάκια μας στις εξωτερικές περιπτύξεις μας. Μην πει στην Αντάκα, απλά βάλει την. Ναι. Τι λέει, ρε παιδί μου, και είναι μια κατάσταση που μπορεί να την αντιμετωπίσουν λίγο πολύ παοξίδες και έχει να κάνει και με την ιστορία που ίσως μας διηγήθηκε πριν ο φίλος ακροατής με τους ανθρώπους που βρήκε έξω από το γήπεδο της. Αυτή η ιστορία. Και σε μένα έχει τύχει. Δηλαδή το αντίστοιχο, σαν παιχνίδι με τον Ιωνικό, είχαν βάλει 6 γκολ και όλοι φωνάζαμε εκεί. Πόσο είναι, ρε φίλε. Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σου συμβεί σήμερα καθώς πηγαίνεις στη δουλειά, όπως σύμφωνα με την τέτοια. Όπα και. Παίζει. Κάτσε. Τώρα είδες, κάναμε λίγο. Πρέπει να κλείσω την μουσική από πίσω για να ακούσουμε ξεκάθαρα. Παρεμάκι, Παοκάρα. Τι κάναμε χτες, ρε. 3. Ρίξαμε. Πάγαμε. Έτσι ακριβώς αυτό μπορεί να... Κάποιος που δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα μπορεί να σου λέει, εντάξει, τι έκανε Παοκάρα χθες, 3. Ρίξαμε. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ο Πάοκ ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Δεν έδειξε την φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Πολλοί θεώρησαν ότι ήταν και το σύστημα που παρατάχθηκε. Το είπε και ο ίδιος ο Έιβιτς ότι ήταν σχετικά πρωτόγνωρο. Δεν συνηθίζουμε να παίξουμε με αυτό. Το εφήρμοσε την τελευταία φορά στην Ξάνθη στο κύπελο. Είδε Ραπτόπουλο ο Έιβιτς μάλλον. Τα συστήματα. Αλλά δεν του βγήκε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο προπονητής έχει πράγματα. Είναι και όλα πολλά πράγματα βασίζονται με βάση το σκάουτινγκ. Ότι εκεί θα εγκλωβίσεις, θα κάνεις τα ράνισα του. Αλλά δεν. Κανένας δεν ξεχώρισε, κανένας δεν διακρίθηκε. Ο Πάουκ καταλείπει την φάση των 32 και στρέφει πλέον την προσοχή του στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουμε και πρωταθληματάκι το Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε.
άμεσες υποχρεώσεις. Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Πού θα γίνει, πού θα γίνει, πού θα πάει η κατάσταση. Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια. Έτσι, Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια. Αύριο Σάββατο στις 3 η ώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται την Ξάνθη, φίλε μου Άκη, και θέλω να μου δώσεις και ένα προγνωστικό, γιατί αυτή είναι, αυτός είναι ο σκοπός, να πηγαίνουμε κουβά κάθε Παρασκευή, αλλά δεν έχουμε και την Έλενα την Γκουρού και την... Το δίνω ένα χ αυτό. Όχι παιδί μου, σκορ θέλω, τι χ τώρα, θα, μην με λες τώρα γκολ γκολ και αυτά τα από τα χαζά. Ένα-ένα θα έρθει. Αυτό θέλω. Ατρόμητος Ξάνθη. Λοιπόν, 2-2-0 θα κερδίσει ο Ατρόμητος. Λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Στις 5 και 4 πας Γιάννενα Κέρκυρα. Τέρμπι γειτονικό, τέρμπι του μίσους. Α, εδώ το δίνω ένα 3-1 το πας. 1-1 θα το δώσω εγώ. Για να τα δίνω, να έχουμε αντίθετες προσεγγίσεις. Όχι, παιδί μου, να έχουμε αντίθετες προσεγγίσεις για να κάτσει το τρίτο αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ανάγνωση που μπορείς να έχεις στα παιχνίδια. Στις 7.30 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 1-2 Παναθηναϊκό το βλέπω. Και εγώ θα το δώσω 0-1 τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή στις 3 η ώρα, Πανιώνιος υποδέχεται τον Ηρακλή. Πολύ δύσκολη έξοδος για τον Ηρακλή, ο οποίος όμως, μην με κοιτάς έτσι, μην κουνάς το κεφάλι. Είδες τι έγινε με την Άκη, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη την προηγούμενη Δευτέρα. Ίσως να γίνει και κάποια γκελάγο. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα 1-1. Θα πάρει αποτέλεσμα ο Ηράκλης μας στον Πανιώνιο. Εύκολα, δύσκολο. Εγώ πιστεύω στο 2-1-2-0 εκεί κάπου. Πες 1-1-1-1-1 θέλω να μου πεις. Από ένα 2-1 έτσι. 2-1 μάλιστα. Μ' αρέσει που είσαι και πονόψυχνος, βάζει και γκολ στον Ηράκλη. Στις 5 και 4 ο Πανετολικός υποδέχεται τον Πλατανιά. Θα το δώσουμε ένα 2-2, γιατί είναι πυρεπή στα over και οι δύο ομάδες. Ας τα over και αυτά. Πανετολικός Πλατανιάς, 2-2 μου λες. Θα το δώσω εγώ ένα 0 έτσι. Εγώ θα σε πάω με το under. Στις 5 και 4 επίσης ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βέρεια με το βαρύ 0-3 της χθεσινής βραδιάς. Είναι μεν τελευταία, αλλά ξέρεις πως τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπαμε, μια γκέλα αρκεί να διαταράξει όλη την ισορροπία και όλη την γαλήνη. Λες ότι ο ΠΑΟΚ θα δείξει χαρακτήρα. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει ένα 4-0, θα φύγει ξέσπασμα στην Βέρεια. Χλωμό σε βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Θα πάει ξέσπασμα, είναι ξέσπασμα τελείως. Με φοβίζει πολύ η γκέλα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πάω κρίσω μετά από τέτοιες καταστάσεις, πάντα έρχεται το τέτοιο. Αλλά άντε με το ζόρι θα δώσω ένα 0, ένα έτσι αγχωτικό μάτσα απογευματινό, όχι η ενδεδειγμένη λύση για να παρευρεθεί στο κέντρο του Τούμπας, που θα επιστρέψει σε μια κατάσταση, φαντάζομαι δεν θα έχει καθόλου κόσμο. Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. 1-1. 1-1. Λοιπόν, 1-1, η ΑΕΚ θα κερδίσει. Θα κερδίσει με 2-2-1, λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Και την Δευτέρα η Λάρισα υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Παιχνίδι που χάνεσαι. Θα δώσουμε ένα 1-0 την έδρα. 1-1 θα δώσει λοιπόν. 1-0. 2-0 θα κερδίσει η Λάρισα το Λεβαδιακό. Λέω και εγώ, καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε Batman. Καλά είμαστε. Να άκουσες Βέρεια και πήρες. Τι να πω, ρε. Κλασικός πάγκρες, λέει, το μαζεύει κόσμο πάντα. Μην πάτε στο γήπεδο, ρε εσείς. Δηλαδή δεν γίνεται. Την καρέκλα, την καρδάρα μου στο γάλα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να μην μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα. Πέρσι πήρες τα play-off γιατί έπεσες χωρίς κόσμο, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, είχες κόσμο και εκεί μπορεί να κινόταν η στραβή. Άρα να μην πηγαίνει ο κόσμος ή να βγει μια διρεκτίβα του στυλ μονά ζυγά. Να πηγαίνουν μισή-μισή. Ή να πληρώνουν και να μην πηγαίνουν. Και αυτό γίνεται. Ή μισή-μισή μέχρι 10, 12, 14.000 είναι καλά. Από εκεί πάνω αρχίζει και στραβώνει η δουλειά. Τι να κάνει. Άρα αυτό. Λες να φταίει ο κόσμος, να βγάζει μια. Να αγχώνει τους παίχτες. Λες και έπαιζε κάπα 20 με πρώτη ομάδα ήταν. Ναι, εντάξει, φάνηκε διαφορά κλάσης. Κομμάρια ήταν αυτό. Κατά γλάρια είχε, ναι, κάτι τέτοιο. Άρα, πάνε τελείως.
Τι να κάνεις, να, αυτό για αυτούς που λέγανε, έλα βρε τώρα, βρε πια σάλ και τώρα αυτό. Καλά. Να τώρα αυτό. Και σου είπαν, δεύτερη φορά που γίνεται η απαξίωση. Φέτος πληρώνει ο ΠΑΟΚ την απαξίωση. Ίσως να γίνει μάθημα από εδώ και πέρα. Καλά. Αντινάς καλά ρε. Καλημέρα αυτό. 0 στα 8 έχει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όσον αφορά τα παιχνίδια που έχει δώσει εντός έδρας για την φάση των 32, σε 4 αγώνες από το 2011 μέχρι και σήμερα μάλιστα δεν έχει πετύχει καν γκολ. Στη φάση των 32 δεν το έκανε το 2011, έχασε 0-1 από την ΤΣΣΚΑ. Και θυμόμαστε όλο τον επαναληπτικό κοινό των στοιχειωμένων. Στα μείον 20. Ναι, με το 1-1 και τι ευκαιρίε να χάσουμε. Με το βιντεάκι το προηγούμενο με τον Παοξή με τη Ρωσίδα. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν το έκανε το 2012 όπου ιτήθηκε και πάλι με 0-3 από την Ουντινέζε. Παρόλο το ότι Τσίκνο Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι είχε πάρει 0-0 στο Φρίουλι. Δεν το έκανε το 2014 καθώ ιτήθηκε με 0-1 από την Μπενφίκα και έφαγε τριάρα στον επαναληπτικό του Νταλού. Γενικά τον έχει στη φάση του 32 την. Την τριάδα την παίζει και χθες επίσης 0-3 ήττα από την Σάλκη. Συνολικός απολογισμός λοιπόν σε 4 μάτς στη φάση των 32 του Europa League είναι 0 γκολ υπέρ και 8 κατά. Είναι ένα θεματάκι. Είναι μάλλον εκεί είναι μέχρι στιγμής το ευρωπαϊκό ταβάνι της ομάδας του Δικεφάλου. Δείχνει ότι δεν το ευρωπαϊκό ταβάνι της Ελλάδας θα έλεγε κανείς. Δεν ούτε αυτός έχει πάει στους 16. Έχει πάει στους 16. Μια φορά με το, και τελικά με τη Μέταλιστ είχε αποκλειστεί. Πάει στους 16. Μάλιστα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Έτσι δεν είναι ρε μπαμπί. Ωραία φωνή έχεις ρε, σε πάρουμε στην πάντα. Αυτό είναι ρε φίλε. Εδώ είναι παιδιά. Ιβάν, Γιούρα, εδώ είναι. Σήμερα ο λαός του Άρη έχει κατακλείσει, μπορώ να πω το λόγο επειδή. Επειδή δεν ακούεις, μας παίρνει από τη Γερμανία ο φίλος και δεν έχει ίντερνετ. Πάνω σου ενημερώνω εγώ ότι έχασες το λόγο επειδή. Έχει κατακλείσει τα RGR. Έχει κατακλείσει. Έχουν πάρει όλοι οι Αριανοί τηλέφωνα, αλλά σε ήπιους τόνους. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μιλάει για το αυριανό τελικό. Ναι. Είναι η αλήθεια. Καλά, εντάξει, τώρα αύριο αυτοί μπορούν να το τραγουδάνε αυτό σε εμάς. Ναι, αυτό λέει. Μα αυτό που είπαν ότι επειδή έχει πολλές άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ, όλοι οι φίλοι του Δικεφάλου στρέφουν την προσοχή τους στον αυριανό τελικό του μπάσκετ. Ναι, ναι. Μην μείνουμε σε ησυχία ποτέ. Τι. Λοιπόν. Ευκαιρία είναι λέω αυτή η μέρα. Ναι, όχι, καλά, ναι. Τα πούμε. Τώρα αύριο μετά πάλι τα δύσκολα. Αύριο κοιτάξτε, κοιτάμε το κάθε μπάτς ξεχωριστά. Έτσι πηγαίνει. Είσαι λαϊκός τύπος ρε φίλε, παρόλο που έχεις γίνει διάσημος, δεν ξεχνάς ρε φίλε. Τώρα στο διάλειμμα σήκωσε το τηλέφωνο ρε φίλε. Τι να κάνω. Εσύ δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι να έρθει στο χωριό μου να τραγουδάς στα ποντιακά και ταυτόχρονα να σερβίρεις κερετσίνες και κουβάζεις στα τραπέζια ρε φίλε. Καλά μόνο αυτό που δεν έχω κάνει. Γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε και ταυτόχρονα. Μην νομίζω ότι πολλές φορές όταν παίζω, επειδή κάνουμε καμιά φορά ρε παιδί μου τραγουδά και κανένας άλλος από την μπάντα και κατεβαίνω από τη σκηνή, με φωνάζουν οι δικοί μου από το συγκρότημα, φέρει καλά ποτό και πάω και τους σερβίρω. Άσε, μεγάλη τετσέρα. Ωραίο. Μάλιστα. 30 χρόνια BBC. Έτσι, 30 χρόνια αποτυχίες. 30 χρόνια αποτυχίες. Ειδικά η Ισπανία εκεί, δεν πω. Φέραμε διπλό όμως στην Ισπανία. Εμείς και ο Άρης. Εμείς και ο Άρης διπλό στην Ισπανία. Να είσαι καλά και πιστεύω να τη φτιάξουμε τη... Περαστικά στο Γιούρα, περαστικά και στον Ιβάν. Αντε, τσάω. Πιστεύω να τη φτιάξουμε και την Βλάβη, να μας ακούσει και ο κόσμος από τα ιντερνετάκια, γιατί θα είναι συντονισμένος στο Λίπερο. Σήμερα δεν χάνονται όλες τις εκπομπές πάλι. Αυτό ανεξαρτήτου αποτελεσμάτων, επειδή έχουμε στελεχώσει ένα το πιο ισχυρό team με ένα βαρχίδα το 10-12, ό,τι και να γίνει, όλοι περιμένουν ό,τι και να γίνει, ρε παιδί. Αν πάω κέρδισε, θα βάζαν όλοι εκεί, θα κολούσαν τον Χρύσαθο. Σήμερα η μέρα ανήκει δικαιωματικά στον Χρύσαθο. Αν ιτηθεί ο Άρης στο Κύπρο τη Δευτέρα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα ωραία του Λίμπερο. Πολύ διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι αν ο Άρης χάσει, καταρχάς δεν θα τον θυμάται κανείς μέχρι τη Δευτέρα. Εντάξει, μην το λες, θα το κρατήσω. Είναι Σάββατο όμως, είναι λίγο.
Έχει, έχει. Αποφορτίζει το κλίμα. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή η συντροφιά μας ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Πάντα και ο ποποδέκτης της Seaway, με τον οποίο ταξιδεύουμε εύκολα, άνετα στη Βόρεια και Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποποδέκτη της Seaway, τον οποίο αποκτούμε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα σε, ή τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρούμε στο site της aegeanmotorway.gr. Και ο ποποδέκτης Seaway θα μας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμούμε. Και μέσω αυτού έχουμε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και για να... Αν θες να πληρώνεις διόδια και δεν έχεις αμάξι, ρε παιδί μου, θες να πληρώνεις φτηνά διόδια, πηγαίνεις στην Capital Rent a Car να κάνεις μια ταξιδάρα. Τώρα έχει και τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε και τα τριήμερα. Μια χαρά, ειδικές και πολύ καλές προσφορές, αλλά και μηνιές, στις οποίες βγαίνει ουσιαστικά το κόστος ενοικίασης μόλις 10 ευρώ την ημέρα, αλλά και προσφορές πολύ καλές για τα τριήμερα που έρχονται μπροστά μας. Στην Capital Rent a Car ενοικιάζει αυτοκινήτων το 1995, μια εταιρεία του ομίλου Βροχίδης Χατζής με καινούριο στόλο αυτοκινήτων. Στην Βασιλίσσης Όλγας, όλα φόρτα αυτοκίνητα. Στη Βασιλίσσης Όλγας 48. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και προσφορές το 2310 853856. Capital ενοικιάζει αυτοκινήτων, ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και στην ολοκλήρωση του τελευταίου λόγου επειδή της εβδομάδος. Ένας φίλος από τη Γερμανία, επίσης παοξής μου, αυτός που μου έστειλε, ο φίλος μας ο Σωτήρης, μου έστειλε και το ηχητικό, αυτός το θυμήθηκε από το Βαλκανιζαντέρ. Μου λέει, ξανύχτηκα, λέει, αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πού να κρυφτώ τώρα. Και τώρα είναι, λέει, από χθες τον έχουνε, δουλεύει σε νοσοκομείο, έχει και εφημερία χθες το βράδυ. Και τον γλεντάνε όλοι στο νοσοκομείο. Ξανοιχτήκαν οι Έλληνες της Γερμανίας. Θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε. Επίσης να δείτε ένα ηχητικό, ένα βιντεάκι. Ας το βάλουμε να το ακούσουμε κιόλας εμείς, ολοκληρώνοντας το σημερινό λόγο επειδή. Κατέβηκε. Από τον Μπόγρι. Τι φώναξε, δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, κατέβηκε το βιντεάκι, ρε εσύ. Αλητία, λιμούργα. Όλοι μου έρχονται να το βάζουμε, ακούσαμε ηχητικά, όπου είναι ο Μπόγρι στα αποδυτήρια της Τενερίφης και θέλει να απορρώσει τους συμπαίχτες του και είναι όλοι λίγο αμηχανοί και σκάει από το πουθενά, τους κάνει ένα μίνι αμπαλάεο και αρχίζει και φωνάζει χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την Τενερίφη. Τενερίφη λέει εκδρομές ναρκωτικά. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία και εύθυμη στιγμή. Ο Μπόγρι είναι ακόμη με την Κοκκίνου. Δεν ξέρω. Αυτά είναι, μας ενδιαφέρουν. Θα το μαθαίναμε. Πού είναι η Βουγιούκα να ενημερώσει, πού είναι η Βουγιούκα. Λοιπόν, αυτό ήταν το λόγο επειδή. Άκη μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ, Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ. Για τη μεγάλη σου ποδοσφαιρική ανάλυση. Όσο προλάβαμε. Όσο να κάνουμε. Τι να κάνουμε, εντάξει, το λόγο επειδή. Στο αγαπή, εγώ θα μα κάνουν σήμερα, αλλά θα μα τραμπουκίσουν λίγο. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι έτσι. Εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει κατήφια προβληματισμό, αλλά ούτω ή άλλω το κοινό τη εκπομπή είναι σε πολύ διαφορετική προσέγγιση από του υπολείπου και λαμβάνει διαφορετικά τα μηνύματα. Θα ζητήσω ένα βραδινό έτσι λίγο να κάτσω λίγο να στραβω στο μυαλό. Δεν μπορώ να κάνω. Πάρε τηλέφωνο μετά στι εκπομπέ που ακολουθούν του Λίπερο για να πει όλα αυτά που δεν μπορεί να πει σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Τύρις Βακάρος μέχρι και τις 10. Εμείς ξανά τα λέμε στις 6 το πρωί, Δευτέρα, εδώ στο Λίπερο 107,4. Φίλια, τσάω.